Λοιπόν, ακούγομαι. Παιδιά, χάσατε εδώ πέρα, τέτοιο πράγμα δεν το έχετε ξαναδεί. Τρέγιας με ματζιούκι να χορεύουν μπλουζ. Δηλαδή δεν ξανά έγινε αυτό. Μπράβο. Ακούσαμε το ρουβά της δεκαετίας του 60. Ο Πασχάλης Αγγλίας. Η Ολύμπιας ήταν. Η Ολύμπιας δεκαετίας του 60. Και ο Τέρης Χρυσός της Αγγλίας. Ακούσαμε και το πήρε μια ομάδα και το έκανε τέτοιο. Δεν το πήρε η ομάδα βασικά. Με πολύ ανεκατεύεται εμένα με αυτά. Λοιπόν, μιλάω με τον Ματζούκη. Εγώ απέχω. Απλά... Εγώ για την αρρωγή μπήκα. Εσύ γιατί μπήκες. Γουστάρω. Λίβερπουλ γουστάρω. Καλά κάνεις. Ολόκληροι Beatles και Floyd το κάνανε. Είναι η πόλη, έχει δίκιο ο κύριος Ματζούκης, είναι η πόλη που είναι γνωστή από τους Beatles. Έχει δίκιο. Έχει πάρει μεγάλο. Γουστάρω λίγο Λίβερπουλ. Γιατί γουστάρει. Τρε φίλε, και αυτή 30 χρόνια κοντεύει να πάρει ποτέ. 29. 29 χρόνια, από το 1990 νομίζω. Σωστά. 28 ρε φίλε. Τελειώσε πόσο θα είναι φίλε. Δεν μπήκαμε. Το 19 τελειώνει το πρωτάθλημα ρε Ματζιούκη. Ναι ρε Γιώργο. 29 είναι. Έχει δίκιο Ζάκο σε αυτό. Στο μοναδικό. Το μοναδικό. Πάμε, προφήτηλια 75, special. Να φάμε γύρω, ζουκάκι, ό,τι γουστάρεις. Χορηγός. Το μοναδικό. Βλέπω είστε σε ρέντα και οι δύο. Μερέντα. Χρόνια πολλά καταρχήν να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο να πούμε. Και στους Στέφανους, Στεφανίες σήμερα. Χθες στους Μανώλιδες. Στους Μανωλίες, ναι. Σωτηρόπουλο. Έτσι. Και σε όλο τον κόσμο φυσικά και. Ακούγομαι τα Χριστούγεννα. Έτσι, κανονικά. Γιατί είναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Συντροφιά παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάθε Πέμπτη. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δευτέρα. Ωραία. Σαν τα μακαρόνια είστε. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι. Δευτέρα και Παρασκευή. 10-12. Λοιπόν. Να πούμε λίγο για. Σαν τα μακαρόνια είστε. Να πούμε, τα μακαρόνια μας ενδιαφέρουν, γιατί. Όχι μακαρόνια. Δεν θέλουμε. Η ώρα για μπλε. Η ώρα για μπλε. Δεν θέλουμε μακαρόνια. Η ώρα για μπλε. Επαναλαμβάνω αύριο. Φουλ μακαρόνια. Να το βγάλουμε. Η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματσιούκη αύριο. Επιτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό έργο και βγάζω καπέλο, χειροκροτώ. Μπράβο του, πραγματικά. Μπράβο στο Γιώργο του Ματσιούκη. Σιγάρε. Μπράβο στο Γιώργο του Ματσιούκη. Εύκολο. Και στην ώρα για μπλε, σε αυτή την ιστορική εκπομπή, άσχετα αν είμαστε αντίπαλοι οπαδοί, δεν έχει καμία σημασία αυτό, το βγάζουμε έξω, τα αφήνουμε. Καλά, αυτό, η ώρα για μπλε λοιπόν αύριο, 7 με 8 εδώ, στηρίζει την αρρωγή Θεσσαλονίκη. Κίτρινη σακούλησα φέρει. Αλλά δεν πειράζει, να έχουν τρόφιμα. Που η οποία αρρωγή Θεσσαλονίκη στηρίζει 40 οικογένειε. Τα τελευταία. Πόσα? 8 χρόνια. Μπράβο τους. Μπράβο. Για άλλη μια χρονιά θέλουμε και θέλει ο Γιώργος και όλοι οι φίλοι. Όλοι. Θέλουμε τη βοήθειά σας, θέλουμε τη στήριξή σας να πάμε όσο περισσότερες σακούλες και περισσότερα ψώνια γίνεται στις 40 αυτές οι οικογένειες να κάνουν μια υπέροχη, πανέμορφη, ανθρώπινη, ζεστή πρωτοχρονιά. Να διαβάσω τι θέλουμε. Και να είμαστε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτό. Γιατί, παιδιά, την ανθρωπιά την έχουμε ξεχάσει. Και τέτοιες κινήσεις, τέτοιες εκδηλώσεις, όπως διοργανώνει ο Γιώργος ο Ματσούκης με την εκπομπή «Ώρα για μπλε», πραγματικά είναι άξιες συγχαρητήριο. Μπράβο σου, Γιώργο. Ένα πράγμα να σκεφτούμε μόνο, ναι. Ότι αυτά που θα διαβάσει τώρα ο Ζάχος, ναι. Αυτές οι οικογένειες δεν τα έχουν. Δεν τα έχουν, ναι. Που για μας είναι... Δεδομένα. Τι, λίγο ή πολύ δεδομένα. Κάτι, όχι, από αυτά όχι. Και να καλό μιλάμε. Είναι όσοι φίλοι και φίλες ακροατές ακούτε αυτό που είπε ο Γιώργος. Δεν θέλω παραπάνω. 20 δευτερόλεπτα. Βάλτε το λίγο με στο μυαλό σας. Ότι δεν τα έχουν. Εξεργαστείτε το και ελάτε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Είναι για 20 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω παραπάνω. Είναι πολύ απλό. Όταν θα πάτε τώρα ή αύριο στο σούπερ μάρκετ, πάρτε ένα πράγμα παραπάνω από αυτά που θα. Όχι από όλα. Από ένα. Επειδή έχω γνωρίσει κάποιες από αυτές τις οικογένειες, γιατί είμαι και εγώ μέλος της αρρωγής αυτά τα χρόνια. Είναι οικογένειες που δεν είναι. Είναι οικογένειες με παιδιά. Που είναι και ναι. Οι δύο άνεργοι. Έτσι. Που έχουν παιδιά. Και πώς τη βγάζεις, Τάσο και Ζάχο? Δεν τη βγάζεις, φίλε. Δεν τη βγάζεις. Αν υπάρχουν και παιδιά, δύσκολα. Να αναφέρει ο Ζάχος σε κάτι σημαντικό. Λοιπόν, τι προσπαθούμε και τι πρέπει. Τι θέλουμε να φέρετε. Όσοι φίλοι έχετε την ευγενή καλοσύνη. Μία χάρη. Πριν τα διαβάσει ο Ζάχος. Παιδιά, σας. Όχι μακαρόνια, είπαμε. Ναι. Σας θερμοπαρακαλώ, όχι μακαρόνια. Γιατί το 90% δεν φέρνουμε μακαρόνια. Είναι η εύκολη. Και μένει και στο μυαλό πιο εύκολα. Και στο τέλος φτάνουμε στο σημείο οι οικογένειες να έχουν μακαρόνια και να μην έχουν πώς να τα μαγειρέψουν. Ωραία. Ωραία. Πέρυσι που είχαμε κάνει αντίστοιχη εκπομπή, συγκεντρώναμε μόνο ντοματοχυμούς και λάδια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι, πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Ζάχο. Λοιπόν, ρίχτα. Θα τα διαβάζω και αργά για να ο καθένας κάτι να αποτυπώσει. Ας τα αποτυπώσει μια σακουλίτσα αύριο, δεν είναι τίποτα από ένα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, γιατί μιλάμε και για παιδιά, μην ξεχνάτε, υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Αυτό είναι το βασικό. Όλες οι οικογένειες έχουν και παιδιά. Λοιπόν, φρυγανιές, δημητριακά,
κονσέρβες διάφορες. Αλεύρι, μαρμελάδες, πραλίνες, πουρέ πατάτας, αλάτια, ξίδια, γάλατα μακράς διάρκειας, ναι. Μια που μιλάμε για παιδιά έτσι, ρύζια, φιδέ, σιμιγδάλι, τα μακαρόνια τα αφήνω, αφήστε τα, λέει σπαγγέτι, αυτό όμως για τα, επειδή λέει κοχυλάκια για τα μικρά παιδιά, αυτό να υπάρχει. Ναι, γιατί αυτό είναι συγκεκριμένο, ναι, γιατί συνήθως παίρνουν τα κλασικά. Ναι, ναι, το κλασικό το μακαρόνι, κοχυλάκια μακαρόνια αν υπάρχει για τα παιδάκια, είναι καλή επιλογή. Ζαχαρόδι, διάφορα μπισκότα αλμυρά, μεικτά, κεκάκια, μπάρες δημητριακών και ό,τι άλλο για κολοτσιό των παιδιών στο σχολείο. Αυτό ήταν μία. Απλά καθημερινά πράγματα. Ναι, έτσι. Χαρτί κουζίνας, αυτά είναι σημαντικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, χαρτοπετσέτες και. Χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, χαρτί υγείας, σερβιέτες, φουγγάρια σώματος και πιάτων. Ονδοντόβουρτσες, δηλαδή μιλάμε για ίδιοι υγιεινείς, έτσι είναι Γιώργο. Είναι πρώτης ανάγκης. Ναι, ναι, ναι. Ξηραφάκια, σαμπουάν και αφράολουτρα, ενήλικων και παιδικά. Πάμε στα απορριπαντικά, χλωρίνες, απορριπαντικά πιάτων, απορριπαντικά ρούχων. Και τελειώνουμε με τις πάνες. Και αυτό είναι σημαντικό, παιδιά, ναι. Πάνες βρεφικές. Βρεφικές, νούμερα 5 και 6 και μορομάντιλα. Γιατί μόνο 5 και 6 μπορούν να δουν και πιο νομίζω. 5 και 6 τι είναι. Προφανώς είναι η μεγαλύτερη ανάγκη για αυτά τα νούμερα. Αλλά υπάρχουν και νεογέννητα παιδιά που μπορεί να χρειαστούν και μικρά νούμερα. Εντάξει. Δεν, κοίταξε, η καταγραφή είναι των όσων είναι απαραίτητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Α, εντάξει, δεν θα πεταχτεί κάτι. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν το γνώριζα, άρα καλά είναι που το διευκρινίζουμε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ανάγκες είναι αυτές. Άρα πάνες βρεφικές νούμερα 5 και 6 κατά προτίμηση και μόνο. Ένα μήνα μπορεί να γεννηθούν άλλες ανάγκες. Τώρα που είμαστε ένα μήνα. Δύο πράγματα. Άρα για να κάνουμε μία σύνοψη. 7 με 8 έτσι, αύριο. 7 με 8 λέω το σοφού. 18 στον έκτο όροφο. Αν κάποιο δεν μπορεί. Γιατί πέρυσι έγινε το εξής. Ήρθε ένας κύριος καταπληκτικός που διατήρησε την ανωνυμία του. Εγώ τον αγαπάω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ναι. Ήρθε το μεσημέρι. Δεν μπορούσε να έρθει 7 η ώρα. Ένα ήρθε το μεσημέρι, έφερε εδώ 10. Πώς τα λένε. Όχι, λάδια. Τενεκέδες. 10 τενεκέδες. Τάφησε το μεσημέρι και έφυγε. Μπράβο, δεν μπορούσε μπράβο, να έρθει 7 με 8. Δηλαδή, μπράβο. Αν κάποιος θέλει να τα φέρει το μπράβο. Πρωί. Ναι, δεν είναι σημαίνει ότι μόνο στην εκπομπή. Αν θέλει να τα φέρει το βράδυ, απλά στην εκπομπή θα είναι και τα μέλη της αρρωγής. Και φυσικά θα έχει μετά χέρια από τα μέλη της αρρωγής για να κατέβουν όλα αυτά. Θα υπάρχουν αυτοκίνητα κάτω. Ωραία. Να πάνε στην αποθήκη που είναι στην Καλαμαριά. Άρα από το πρωί, Γιώργο. Από το πρωί, γιατί κάποιος μπορεί να μπορεί 10 η ώρα παραδείγματος. 8 η ώρα σε έρθει και ας αφήσει μια σακούλα. Εδώ υπάρχει χώρος τεράστιος. Δεν θα πούμε τίποτα. Μακάρι να γεμίσει όλος ο χώρος. Να πω κάτι για το πώς λειτουργεί η αρρωγή της Θεσσαλονίκης για όσους δεν γνωρίζουν. Οι παραδόσεις όλων αυτών των πακέτων γίνονται κάθε μήνα. Δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι η αποθήκη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι άδεια. Ναι, να βάλουμε ένα χεράκι όλοι, ρε φίλε, τι θα πει. Είναι άδεια. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο η εκπομπή που κάνουμε αύριο. Υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις, υπάρχουν συναυλίες, ναι, υπάρχουν ναι, ναι. πάρα πολλά που έχουν ανακοινωθεί. Αν μπει κάποιο στο αραγείο τη Θεσσαλονίκη. Πόλος είναι η αποθήκη, εκεί στο χρώμα κοντά. Στην κοντά, κοντά. Λίγο ναι. πιο πάνω αριστερά. Είναι κάτω σε υπόγειο. Ναι. ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, πέρα από αυτό που θα κάνω, και εγώ κυρίως το κάνω και για την προβολή, να ακουστεί ότι υπάρχει ναι, αυτό ο Γιώργο, να σου πω κάτι. Εθελοντών πολιτών, έτσι. Να πω κάτι και κάτι όμως. Ακόμα. Όποιος θέλει να δώσει χρήματα, δεν τα δέχονται τα χρήματα. Ναι. Τα χρήματα θα δεχτούν μόνο με επιταγή σούπερ μάρκετ. Να μην πω ναι. τώρα όνομα διατακτική, σούπερ μάρκετ. Ας πούμε. Μπράβο, πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Διατακτική. Μια ναι. επιταγή που θα ναι. μετατραπεί σε προϊόντα. Σε προϊόντα. Όχι ωραίο, λεφτά. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν μπράβο, πολύ καλό. Να παίρνουν λεφτά. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Γιατί έτσι. Ο Έλληνας είναι και κακή. Μπορεί να έρθει κάποιο και να πει πάρει ένα πενηντάρικο. Δεν θα το πάρει κανείς το πενηντάρικο. Πολύ καλό. Κανείς δεν θα το πάρει. Λοιπόν, άρα για να συνοψίσουμε. Και να πάμε και στο διάλειμμα, τα κάνουμε τα διάλειμματα κανονικά. Μουσικά, μπράβο Γιάννη. Αδικές είναι. Εκόμε. Ο Γιάννης ρε παιδιά, δεν βάζει μουσική. Ποιος είπε Γιάννη να τα βάλεις αυτά. Ποιος είπε Γιάννη να τα βάλεις το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι ποιος είπε να το βάλεις. Με πήραν τηλέφωνο λέει. Το έχω στο φάκελό μου αυτό, γι' αυτό. Είναι Warlock αυτό. All we are. Λοιπόν, άρα για να κάνουμε μια σύνοψη να πάμε και στο πρώτο διάλειμμα. Και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ναι, σιγά το τέτοιο. Δύο πράγματα θέλω να πω. Να κάνουμε μια σύνοψη, όχι να τα ξαναδιαβάσω, τι θέλουμε πάνω κάτω. Χοντρικά πες. Χοντρικά. Ναι. Άρα πάμε στα είδη υγιεινής πρώτον, έτσι. Χαρτικά, το οτιδήποτε σε χαρτί. Χαρτί υγείας, είπαμε, μην τα ξαναδιαβάζουμε. Κουζίνας, αυτά. Χλωρίνες, αυτά. Ναι. Ό,τι σχέση έχει με τον καθαρισμό λίγο πολύ. Μην περιθείτε και φέρετε μπανιέρες, καζανάκια και λαβομάρου, γιατί είπε ήδη γίνης. Θα τα πάρει ο Τρέγια που σαν τη διαφήμιση που λέει η άλλη, εγώ τρώω ήδη γίνης, λέει. Είπα καθαριστικά για ήδη γίνης.
Είναι καρτούν ο άνθρωπο. Ένα καζανάκι για το τρέλια εδώ. Ναι, είναι καρτούν. Εντάξει, ο άνθρωπο είναι γνωστό. Αν και πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεται κάποιο καζανάκι κανένα. Λοιπόν. Καταγράφονται οι ανάγκε. Και φυσικά. Το οτιδήποτε σε φαγόσιμα, αν μην τα ξαναδιαβάσω, γάλατα, μακράς διάρκειας είπαμε τα γάλατα. Όλα να είναι μακράς διάρκειας. Όλα. Γιατί λέει γάλατα μακράς διάρκειας. Γιατί λόγια. Μπορεί να γίνουν πακέτα και για τον επόμενο μήνα. Σωστά, σωστό και αυτό. Κάθε σωστό μήνα είναι. Κάναμε... Δημητριακά κονσέρβες, να πω έτσι λίγο έτσι, ναι. Ξανά. Δημητριακά κονσέρβες, αλεύρι, γάλατα, ξίδια. Πουρές ξίδια, και... κάνε διευκρίνηση. Ξίδια, ναι, αυτά τα top, όχι τα whisky. Ωραία, 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 ωραία. James, και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό. κάτι τέτοιες δράσεις και γενικότερα η βοήθεια προς τον συνάδελφο. Μην τα θυμόμαστε μόνο τις γιορτές, εντάξει. Γιατί οι ανάγκες δεν είναι μόνο. Όχι, γιατί και τώρα είπες. Τώρα είπες και σωστά είπες, είναι άδεια, είναι άδεια η αποθήκη. Εντάξει, θα γεμίσει τώρα, είναι δεδομένο. Γιατί είναι και γιορτές. Και ο Έλληνας θέλει και τις γιορτές λίγο παραπάνω. Όλο το χρόνο. Είναι πιο ευαισθητοποιημένο. Το μεγαλύτερο, είναι όλο το χρόνο όμως. Το περισσότερο που έχει ανάγκη η αρρωγή, ναι, είναι εθελοντές. Δεν υπάρχουν, ναι, χέρια. Όταν λέω χέρια, όχι για να κουβαλάνε. Για χέρια για να τρέχουν για εκδηλώσεις. Χέρια για να πηγαίνουν στις οικογένειες. Χέρια για να μιλούμε τις οικογένειες. Χέρια. Μεταφορικά το λέω τα χέρια. Ναι. Χέρια για να τρέξουν μια συναυλία, για να τρέξουν μια θεατρική παράσταση, για να τρέξουν ένα παιχνίδι αυτό... ποδοσφαίρου, ωραία, για να τρέξουν ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Να πάνε, ναι, εννοείς να πάνε η να εκπομπή πιάσουν. Είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα και για εσάς και για όλους, έτσι. Αλλά μιλάω ότι 365 μέρες αυτό πρέπει να τρέχει. Αυτό, Γιώργο, νομίζω... δεν το έχουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω, αλλά ό,τι άλλο μπορώ να βοηθήσω. Το λέω και είμαι για τον κόσμο μας ακούει. Μπορεί αύριο μεθαύριο. Είμαι τυχερός γιατί κάθε χρόνο από τις εκπομπές κερδίζουμε ένα-δύο άτομα που πλησιάζουν την αρρωγή και συμμετέχουν στους εθελοντές. Αυτό είναι μεγαλύτερη. Για μένα αυτό είναι μεγαλύτερη. Που μαθαίνουν και για την μελλοντικά. Αρρωγή. Το κέρδος αυτό είναι. Γιατί και τα άλλα θα βρεθούν. Μου δώσατε καλή πάσα. Επειδή είναι άδειες οι αποθήκες και επειδή αυτά τα τρόφιμα και αυτά τα είδη ανάγκες. Θα φύγουν κατευθείαν. Δεν χρειάζονται μόνο την πρωτοχρονιά. Νομίζω ότι μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τις ομάδες μας, με τους υπευθύνους από τις ομάδες μας. Και αυτό μπορεί να γίνει. Και σε κάποιο μάτς. Ο Ηρακλής. Σε κάποιο μάτς του Ηρακλή, σε κάποιο μάτς του Άρη, σε κάποιο μάτς του ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής το κάνει μέσω εμού αρκετά χρόνια. Να συγκεντρώσουμε έξω από μία θύρα, ναι, μαζί με ανθρώπους της αρρωγής. Το θέλει τρελή πάντα οργάνωση. Εντάξει, θέλει τρελή ειδικά οργάνωση, θα βοηθήσουν και πάει. Ναι. Αυτό που λες. Εντάξει, θα βοηθήσουν και πάλι. Αυτό αύριο. Ποιο θα το προτείνει αυτό, να σα πω τώρα κάτι. Ποιο το προτείνει αυτό στον Σαββίδη, στον Καρυπίδη, α πούμε, στον πρόεδρο του Ηρακλή και δεν το κάνει. Αυτό το κάνει εσύ που είσαι δημοσιογράφος και μπορεί να το κάνει. Η υπεύθυνη των ομάδων. Ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι καλό. Είναι καλό σα σκέψη, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια. 4-5, θα πάμε τώρα. Πριν 4-5 χρόνια, τότε η ΠΑΕ Ηρακλής με τον υπεύθυνο μάρκετινγκ, τον κύριο Νίκο Γραμμένο, είχε κάνει όλα τα χριστουγεννιάτικα στις οικογένειες. Δηλαδή, τους είχε δώσει γαλοπούλους, τους είχε δώσει κρέατα, τους είχε δώσει βασιλόπιτες, τους είχε δώσει τέτοια πράγματα. Πόσο, 9 χρονών, 13. Λοιπόν, να κλείσω και να πω ότι σας θέλω πιο νωρίς αύριο, γιατί έχουμε και live. Οι MG Shuffle θα παίξουν ζωντανά, γιατί είναι πιο ωραία έτσι. Επειδή είναι δύσκολη ημέρα η Παρασκευή, εγώ δεν δεσμεύομαι. Αν ευκαιρίσω. Να γνωρίσετε και τα μέλη της αρρωγής εδώ. Θα είμαι εδώ, αν μπορέσω. Τις υπεύθυνες, την Κέλλη και τη Δέσποινα. Okay. Να είναι καλά τα κορίτσια, να είναι καλά όλα τα παιδιά. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Τι είναι αυτό, δε. Να τα έχει γερά ο Θεός για όσους είναι εθελοντές και όσους τρέχουν για αυτό το κοινωνικό έργο που επιτελούν. Μπράβο σε όλους σας. Μπράβο και πάλι σε ένα Γιώργο. Γιατί, άντε πάλι. Τίποτα δεν κάνω. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Τι πάσα να σας δώσω τώρα για την επόμενη μία μισή ώρα. Έχουμε, ρε φίλε. Με το μείον 19 από εκεί. Έχουμε πολύ πράγμα. Καλά, εντάξει. Καταρχήν ο Πατριάρχης τελικού βόλου έχει νέο προπονητή. Ναι, μεγάλο τέτοιο. Μεγάλη. Κατά δεύτερον, δίνει αγώνες σωτηρίας η ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ για να μην υποβιβαστεί. Ωραία. Κατά τρίτον, δεν τιμωρήθηκαν οι παίκτες του Άρεος. Όπως δήλωσε ο κύριος Καρυπίδης. Τι θέλω και μιλάω. Ναι, άκουσα. Έχουμε πολλά θέματα. Είναι τώρα, είναι λίγο πριν πρωτοχρονιά. Ναι. Εγώ είπα να κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρη εκπομπή. Ο άλλος λέει. Τι πρωτοχρονιά, είναι μετά τα Χριστούγεννα. Αύριο η ανάλαφρη. Τι ανάλαφρη είναι αύριο. Ναι. Τελευταία. Με ήλιο θα είναι. Για να μην το πω. Ήρθα ερεθισμένος να μιλήσω, ρε παιδί. Μίλα, ρε φίλε, ο καθένας. Ναι, να μην το πω. Σε πιάσαμε το στόμα. Όπως το είπε ο Ζαγοράκης σε μια συνέντευξή του. Σε πιάσαμε το στόμα, πες ό,τι θες. Κατάλαβες. Άντα, κάνεις διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Πάμε λίγο γρήγορα, Τάσο, να διαβάσουμε τους υποστηρικτές της εκπομπής.
Και να πιάσουμε τα θέματα τα οποία είναι πολλά. Είναι πολλά. Παρόλο που δεν υπάρχει πρωτάθλημα, παρόλο που είναι γιορτές. Καταρχήν, πρωτάθλημα, τώρα επειδή είναι λίγο αποστασιοποιήθηκα, έχει 6-13 ακόμη παίζεται. Δεν το γνωρίζω. Γιατί είπανε μπορεί να γίνει και 6. Νομίζω για 13. Για 13. Yeah. Γιατί κάτι ακούστηκε για 6 να γίνει λόγω της. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχουμε μέρες μπροστά. Λοιπόν. Την ημέρα τα φώτα. Ξέρω εγώ, ναι, τον φώτο είναι. Μακάρι επειδή να γίνει. Δεν έγινε, ρε παιδί μου. Μακάρι να γίνει τα φώτα, ρε φίλε. Αλλά οι άλλοι έχουν αρέσει. Ξενερώσαμε χωρίς μπάλα. Boxing Day θα ξαναπαίξουν και αύριο οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλά, τι καταλάβατε. Και πρωτοχρονιά. Πάμε λίγο. Στους υποστηρικτές να τα πούμε από τα δικά μας. Να πάμε. Πρώτος και καλύτερος υποστηρικτής. Μου λείψες. Εσκομπάρ. Μου λείψες. Εμένα δεν μου λείψε, θα σου πω την αλήθεια. Τέλεια. Άμα είσαι πάνω καβάλα τη τρίτη πρώτη αγωνιστική. Καβάλα είναι εδώ, δράμα. Δεν έβλεπε την ώρα να έρθει να βγάλει. Δεν είμαι. Α, τι πρώτη τρει μου πάνω. Ήσουν γύρω στο μείον δύο, όντω. Έχει δίκιο. Αλλά δεν. Όχι. Από το καλοκαίρι ήσουν πάνω. Από το καλοκαίρι, αλλά δεν κάναμε. Από τότε που ανέβηκε σε ζουμπάνω. Σεπτέμβριο. 3 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε. Αν δεν πε, δεν μιλά. Δεν μιλά, θα ξαναρχίσει. Μην με διακόψει. Ο πρώτο και καλύτερο. Υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, το Escobar Espresso Coffee Bar. Η διεύθυνσή του γνωστή πλέον, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, και το τηλέφωνο επίσης γνωστό, εκτός των Μπουγάτσα που δεν το ξέρει, 23-11-283. Δεν μπορούσα να θυμάμαι νούμερα. Εντάξει, ένα δίκιο το έχει. Τηλέφωνο του μαγαζί του δεν ξέρει. Ναι, εγώ τα πάω καλά με τα νούμερα. Σαν να ξέρει την πινακίδα τα μάξι σου, δεν το ξέρει. 23-11-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. 23-11-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας, το κρασί σας, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε να πιείτε. Είναι το Escobar. Το ρότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων. Super League, Champions League, Europa League, Football League για τον κύριο Ματζούκη και της αγαπημένης σου ομάδος. Μαγαζάρα με special ολοκάθαρα ποτά και με πανέμορφες αγνευτικές εθέρειες υπάρξεις. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα μάτς. Και φυσικά υπέροχα μουσικά ακούσματα με ποιοτική μουσική και υπέροχα συνοδευτικά με κρύα πιάτα από τον Νίκο τον Μπουγατσίνη και τον Μάνο τον Καλογεράκη. Μανώλη, χρόνια πολλά, αδερφέ. Χρόνια πολλά, Μανώλα, ρε. Να είστε γεροί και οι δύο και να μας διασκεδάζετε με αυτά που κάνετε. Λοιπόν, κοντά μας και το πιστοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά. Χειροποίητε τους τιμιές για να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στην οδό Καραολή και Δημητρίου 52. Είναι η πρώην διοικητηρίου, πασίγνωστη. Δελιβεριά, παραγγελίες δηλαδή. Σημειώστε το τηλέφωνο 2310-520-555. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-520-555 και κάντε την παραγγελία σας από το πιστοπωλείο Πορκίτο. Κατεβάστε και την εφαρμογή από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% για κάθε παραγγελία. Για special και λαχταριστές προσφορές, δύο μπέργκες με γύρο σε μια κοκακόλα μόνο 5 ευρώ, ένα special burger μια κοκακόλα μόνο 4 ευρώ, δύο special burgers, ένα τσίκι μια κοκακόλα μόνο 5,90 και ένα κλαμπ αλαντικό μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Να ευχαριστήσουμε και τη Sky Aviation Academy για μια ακόμη βραδιά είναι μαζί μας. Η οποία Sky Aviation Academy είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Sky Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο επισκεφτείτε το skies.gr και το τηλέφωνο που κάθε ερώτηση σας μπορεί να απαντηθεί όσον αφορά τη Sky Aviation Academy, το 23920-21100. Και τέλος, άλλο ένα βράδυ, το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsports Ερκέζος, εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση συνεργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για το σέρβις και την επισκευή του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται σε συστήματα πετρελαιοκίνησης, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μαν του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζος, σέρβις και επισκευές παντός τύπου αυτοκινήτων στη Νεάπολη. Σημειώστε το τηλέφωνο και τη διεύθυνση, γιατί υπάρχει δωρεάν τεχνικός έλεγχος. Δηλαδή, παίρνετε στο 2310
635-809, επαναλαμβάνω, 2310-635-809, λέτε από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τρέγια Ντρούλινγκ και κάνετε κουτραντάν δωρεάν τεχνικό έλεγχο και φυσικά κλείνετε το ραντεβού σας για το σέρβις και την επισκευή του οχήματός σας. Στη Νεάπολη, το Motorsport Τσερκέζος, λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο πασίγνωστο Σκορπιό. Ωραία. Αυτά και με τους υποστηρικτές. Να πούμε ότι επειδή πλησιάζει προς το τέλος, ο Ολυμπιακός τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι και 4 δευτερόλεπτα χάνει μέσα στην Τουρκία από την Νταρουσάφακα. Νταρουσάφακα μία νίκη έχει μόνο μέχρι τώρα. Η τελευταία της κατηγορία. Με τον Παναθηναϊκό την έκανε και αυτή. Όχι. Μία νίκη σε 14 παιχνίδια. Πάει να κάνει τη δεύτερη. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Προηγείται 72-65. Βολές Ολυμπιακός. Και θα πούμε το τελικό αποτέλεσμα. Και ό,τι έχουμε άλλο φυσικά για τους στοιχηματζίδες. Πάμε σε αυτά που θέλεις να πεις. Ξεκινήσουμε λίγο τη θεματολογία μας. Ναι. Λοιπόν, και επίσημα προπονητής στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι ο Θανάσης Ψάρας και με τη Βούλα, όπως υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από το Ασπρόμαυρο ΤΑΠ. Ο Σέρτζιο Στάνγκο αποτελεί παρελθόν μετά τις τελευταίες αποτυχημένες εμφανίσεις της ομάδος και μετά τις ήττες από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έκανε μια καλή κίνηση που θα τονώσει την ψυχολογία των παιχτών και θα ταινίσουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία για να μπορέσουν να διεκδικήσουν άλλο ένα πρωτάθλημα, άλλο ένα ντάμπλ, άλλο ένα κύπελο και ό,τι άλλο τους αναλογεί. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, Θανάσης Ψάρας, είπαμε. Ως προπονητής έχει αναλάβει τον Εθνικό Πειραιός, τον οποίο προβίβασε στη μεγάλη κατηγορία. Αποχώρησε λόγω προβλημάτων της ομάδας. Στη συνέχεια ανέλαβε τα ενία του Ηρακλή Χαλκίδος, ο οποίος Ηρακλής Χαλκίδος όμως δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ως αθλητής έχει πάρα πολλούς τίτλους, έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό το 98, το 99, το 2000, 2 κύπελα το 98 και 99, μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό και στην Νίκαιας, αλλά και σε σημαντικές ομάδες του εξωτερικού όπως την Teleunit, Κόλε, Ραβένα, Ραρμπόν, Βόλι. Λοιπόν, να πούμε λίγο και την ανακοίνωση του ΤΑΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοινώνει τη συνεργασία με τον προπονητή Θανάση Ψάρα. Ο Έλληνας τεχνικός είναι γεννημένος την 1 Ιουνίου 1973, 45, στα Γρεβενά, όπου έκανε και τα πρώτα του βήματα στον χώρο της πετοσφαίρισης ως αθλητής των Ακαδημιών στο Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών. Ως αθλητής αγωνίστηκε στη θέση του Πασαδόρου στον Γάμα Σίγμα Γρεβενών, στον Κτίση Φόντα Παιανίας, στα Βρυλίσια, στο Μίδωνα, στον Ολυμπιακό, στον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕ Νίκαιας, τον Παναθηναϊκό και τις άλλες ξένες ομάδες που είπαμε πριν από λίγο. Επίσης έχει αγωνιστεί στον Σύλλογο Φίλων Χανίων και στον Εθνικό Πειραιώσιο, κατακτώντας συνολικά στην καριέρα του 5 πρωταθλήματα και 5 κύπελα Ελλάδος. Έχει αγωνιστεί και με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αντρών, έχοντας κάνει 28 συμμετοχές. Τώρα εδώ πέρα λίγο τα πράγματα δίστανται βέβαια. 72-69 πλησίασε πολύ ο Ολυμπιακός. Ναι. 2-38 παίζεται το μάτς γιατί 3 πόντοι δεν είναι τίποτα πλέον. Βέβαια. Και 3 λεπτά, 2,5 λεπτά είναι πάρα πολύ χρόνο για τον μπάσκετ. Ναι. Από τη μία βέβαια είναι η αλλαγή ψυχολογίας με τον ερχόμενο νέο προπονητή. Το οποίο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δραστικό μέσο αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη υπάρχει η έλλειψη εμπειρίας στο προπονητικό πάγκο σε μεγάλη ομάδα, η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα, διεκδικεί double, διεκδικεί κύπελο κτλ. Διότι είναι νομίζω πολύ μικρή και σύντομη η πορεία του σαν προπονητής και νομίζω σε υποδιέστερες ομάδες, Εθνικό Πειραιός και Ηρακλή Χαλκίδος. Τώρα, το τι μέλη γενέστε με την υπόθεση νέου προπονητή στον ΠΑΟΚ, θα περιμένουμε να το δούμε όπως και εμείς, έτσι και εσείς, με τα επόμενα αποτελέσματα. Αυτά όσον αφορά τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Είπαμε Θανάσης Ψάρας και επίσημα ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ωραία. Μια που είπες και για βόλεϊ και επειδή στην αρχή, στο προηγούμενο μισάωρο είπες, τσίγκλησες λίγο για και μπασκετικό Άρη και για ποδόσφαιρο είπες. Έχουμε πολλά να πούμε. Βέβαια. Έχουμε πολλά όντως να πούμε. Αλλά εντάξει, εγώ έλεγα. Περιμέναμε την τιμωρία που είχε ανακοινώσει ο κ. Καρυπίδης. Ωραία, άσε τον κ. Καρυπίδη. Λοιπόν, τι θες τον κ. Καρυπίδη. Αυτό είναι δικαίωμά μας. Πες εσύ. Την πήρε πίσω. Δικαίωμά μου είναι και εμένα να το σχολιάσω, ρε φίλε. Πες εγώ είπα να μην το σχολιάσω. Μαζί δεν ήμασταν εδώ το βράδυ
Μετά το Μπουρκουμέ με τον Εργοτέλη. Εδώ ήμασταν. Εδώ, ναι. Δεν ήμασταν. Τι είχε πει. Είπε τιμωρία, δεν ξέρω ποια ήταν η τιμωρία, δεν κάνουν άδεια. Τιμωρία ήταν στην ΠΟΕ, εγώ τη θυμάμαι. Ναι, προπόνηση, θα κάνουν ότι κόβεται, ότι κόβεται η άδειά τους και μπαίνει βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Το πρόστιμο και έμεινε, θα υπάρξουν, συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με. Και θα υπάρξουν και αποχωρήσεις ακόμα και από το κλασάτο ποδοσφαιριστό. Λύσεις συμβολέων, έτσι. Ένα. Αυτά γίνονται. Οι τέτοιες είναι σε συζητήσεις, θα φύγουν 8 με 9 ποδοσφαιριστές τουλάχιστον. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ και είναι παίκτες. Και πώς θα έρθουν. Θα έρθουν 4 με 5 πιστεύω. Άρα 4 δηλαδή, σίγουρα θα έρθουν. 50% μείον θα είναι στο ρόστερ του Βάρης. Αν θα το ρόστερ, το ρόστερ είναι όσον αφορά ποιοι θα φύγουν από την 11η και αν θα αντικατασταθούν. Διότι το ρόστερ του Άρη ήταν μεγαλύτερο από το κανονικό. Είχε φτάσει νομίζω ο Άρης 29-30 παίκτες, κάπου εκεί είχε. Οπότε. Μήπως δεν βγαίνουν τα κουκιά, το μαρούλι δεν φτάνει. Όχι, είναι παίκτες οι οποίοι για μένα, αφού το πήγαμε και σχολιάζουμε, το κάνουμε. Ψηφίστε Τσίπρα, ψηφίστε Τσίπρα, οι Αριανοί. Λοιπόν, λέω, ήταν παίκτες οι οποίοι για μένα κακώς είτε τους ανανέωσε ο Άρης, είτε τους πήρε κάποιος από αυτούς. Όπως παραδείγματος χάρη δεν έχω πρόβλημα να ονομάσω κιόλας. Ο Νασλέδης νομίζω ήταν ένας παίκτης ο οποίος φαινόταν ότι δεν μπορεί να προσφέρει για έναν Άρη, τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα παλέψει και πρέπει να βγει η Ευρώπη. Γιατί άμα λέμε για άλλους στόχους, αν υπήρχαν άλλοι στόχοι στο μυαλό, εντάξει, να πω μπορεί και ναι. Για τέτοιον Άρη όμως, ο ένας παίκτης σαν τον Ασλίδη δεν νομίζω ότι μπορούσε να υπολογίσει ούτε καν σαν τρίτο σεντερφόρ για μένα. Ασλίδης είναι μεταγραφή παραμονής για μένα. Ναι, ο Ασλίδης, ναι, καλά, μεταγραφές δεν τις λέμε γιατί ήταν ελεύθερος. Μεταγραφή είναι όταν πληρώνεις και την ομάδα. Εντάξει. Για να δεις τον Άρη ελεύθερος, τι μεταγραφή δεν είναι. Μεταγραφή όταν πληρώνεις και την ομάδα είναι μεταγραφή. Εντάξει. Αυτό είναι ελεύθερος παίκτης. Παίρνεις ένα ελεύθερο παίκτης. Τον έκλεισε, τον πληρώνει. Εντάξει, τον πληρώνει. Ναι. Πώς ονομάζεται αυτό. Με, εντάξει, μεταγραφή δεν ξέρω πόσο. Μεταγραφή για τη δική μου λογική είναι πληρώνω την ομάδα. Μου αρέσει ο Ουάρντα, λέω πάρε ένα εκατομμύριο και φέρ το μας. Αυτό είναι η μεταγραφή. Για μένα τουλάχιστον. Ο δανεικός τι είναι μεταγραφή. Δανεικός, όχι, δεν είναι μεταγραφή. Μεταγραφή σου λέω ποιο είναι. Όταν πληρώνεις την ομάδα και τον κάνεις δικό σου τον παίκτη. Πώς μεταγραφή δηλαδή έκανε ο Άρης, έκανε δικό του παίκτη. Μεταγραφή κάνα δεν, γιατί ο Πάοκ ποιον έκανε. Ποια ομάδα πλήρωσε ο Πάοκ μετά πολλά λεφτά. Κάτσε τον Πάοκ, τον Άρη μιλάμε. Ο Άρης δεν έχει, τι να κάνει, ελεύθερος παίρνει. Ο Πάοκ που έχει, ποιον πήρε μεταγραφή. Άντε πάλι. Εσύ μιλάμε για σένα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μένα, εγώ δεν έχω λεφτά, ρε φίλε. Πώς θα πάρω. Ναι. Εσύ που έχεις, ποιον πήρες. Ποιον πήρες μετά, ποια ομάδα πλήρωσε και πήρες παίκτη. Τώρα πιάνει απροετοίμαστο. Δεν πήρες κανένα γι' αυτό. Ομάδα. Χατσερίδες ελεύθερος. Πιάνει απροετοίμαστο τώρα. Ναι, μα δεν υπάρχει κανένα, δεν παίρνει πλέον. Εκτός αν είναι ειδική περίπτωση. Είναι τόσο πολύ ελεύθεροι παίκτες. Άρα δεν μιλάμε για μεταγραφές. Όχι, για μένα δεν είναι μεταγραφές αυτές. Μεταγραφές επαναλαμβάνω όταν πληρώνεις την ομάδα. Λέω μάλλον. Σέντε με στο διατάφτα. Ωραία. Τώρα λέω, θα φύγουν για να δει 8-9 και θα δουν 4. Λέω. Όχι, 8-9 ο Κολάσο δεν έπαιζε έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν με. Φύγει δηλαδή ο Κολάσο. Ο Κολάσο είχαμε πει, βγάλτε φωτογραφία με μεταγραφή αεροδρομίου. Πάει η μεταγραφή, τι να κάνουμε. Μας πρέξατε όλο το καλοκαίρι. Κολάσο και τον Κολάσο, θα ξεσκίσει ο Κολάσο. Όχι, εσύ είσαι ο παδί σου. Καλά, τι και παίξα το Κολάσο, δεν είχατε. Και σένα, ρε φίλε, ήρθε ο τέτοιος ο Χατσερίδης και μας έλεγε για το Χατσερίδη. Τι να κάνουμε, όλες. Εγώ όμως έχω και Πρίγιοβιτς. Ωραία. Εντάξει, έχεις και Πρίγιοβιτς. Έχω και Μάτος. Βρε, μπράβο σου. Καλά έχεις. Λέω ότι όλες οι μεταγραφές, ή όπως θέλεις, πέστες, οι μεταγραφές δεν σημαίνει ότι θα είναι και σωστές επιτυχημένες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, πόσοι τώρα θα το κακό είναι, για το σχολείο και άλλες φορές, ότι και ο Κολάσο και ο Μαυράη είναι από αυτούς τους παίκτες οι οποίοι. Ήρθαν με βιογραφικό πολύ βαρύ και φυσικά ο Άρης δεν μπορεί να πληρώνει παίκτες οι οποίοι και δεν μπορούν να προσφέρουν και θα είναι εκτός 18 δεσκάν. Οπότε στο καλό για να μας γράφουν. Είπαμε από τη ζημία θα βγάλεις κέρδος όσο μπορείς. Είπαμε, ναι, υπάρχουν τα ονόματα. Είναι τα δύο μπακ που λέμε για όλο τον καιρό αυτό. Από ό,τι διάβασα τώρα και προηγουμένως, εδώ ήταν, λέει για τον Βαλεριάνο ότι δεν θα αλλάξει καν πολύ, θα πάει στον Ηρακλή δηλαδή. Είναι δεδομένο, κάπου εδώ το είδα. Mm-hmm. Ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος είναι οι δύο. Τον έφαγε τον Τζανακάκη. Μαυράει. Τι έκανε? Τον έφαγε τον Τζανακάκη. Εγώ τον έφαγα. Τον έφαγε. Όχι, η απόδοσή του τον έφαγε. Εγώ δεν μπορώ να φάω κανέναν. Δεν μπορώ. Καταρχήν δεν είμαι κανίβαλος. Δεν μπορώ να τον φάω. Μεταφορική. Να σου πω την αλήθεια. Μεταφορική είναι εδώ μια εταιρεία πιο κάτω. Λοιπόν, τα δύο μπακ. Μαυράει. Μαυράει, Κολάσο. Μαυράει, ο μεγάλος παίκτης, ο μεγάλος Αλβανός. Καλά, ο άλλος. Έχει βαρύ βιογραφικό. Ο άλλος που είναι, μας έλεγες πάλι για τέτοιο θα σου πω. Δεν θα περνάει το κουνούπι και μίγα. Όποιος δεν μπορεί, δεν είναι στο καλό. Μήπως δεν βγαίνουν τα μαρούλια. Ίσα-ίσα, τώρα χειρότερο είναι και θα πρέπει να τον αποζημιώσει. Να κάτσει ενώ δεν θα προσφέρει και θα πρέπει να φέρει κι άλλο. Τι ώρα έχουν βάλει. Τι όρο να ξέρω. Ξέρεις πώς τα βρήκαν αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή ένα λεπτό. Θα φέρει, θα πρέπει να φέρει. Ότι η ομάδα θέλει να δώσει παραπάνω λεφτά και να φύγουνε. Ένα λεπτό. Δηλαδή θα φύγει ο Μαυράη, θα έρθει ένας άλλος Μαυράη και οι δύο Μαυράηδες
Θα είναι λιγότερο από τον έναν. Μαυράει, ρε, φίλε. Δεν ξέρω. 300. 300. Άμα τον πει πάρε, Νίκος... πάρε τα δουλευμένα 100 και κάτι να. Δεν φεύγω. Και πάρει ένα... Δεν φεύγω. Άμα πει, ναι, δεν φεύγω. Άμα δεν φεύγει, κάτσε πάγκο. Άρα κάτσε ναι. πάγκο και θα πρέπει να πληρώσω έναν άλλον για να παίξει. Ναι. Άρα δεν το κάνει ένα αυτό ναι. που δεν έχει εσύ λεφτά. Δηλαδή, εσύ δηλαδή του έχει καζούσει και στον Άρη. Όχι, λέω. Λέω ότι όποια περίπτωση και να γίνει, είτε δεχτεί κάποια χρήματα, φυσικά που θα είναι κάτι παραπάνω από αυτά που δούλεψε και φέρνοντας έναν άλλον παίκτη, θα είναι πολύ περισσότερο από το να μείνει ο Μαυράη. Γιατί το πήγε στο οικονομικό. Το τέτοιο θα ήταν να πει μείνε Μαυράη, γιατί θα πέσω, δεν πέφτω, δεν βγαίνω Ευρώπη, μείνε Μαυράη. Άρα εδώ δεν υπάρχει αυτό. Καλώς πρέπει να φύγουν αυτοί οι παίκτες, λέω. Και εγώ λέω και κάνα 2-3 ακόμη. Ένα ψηλό ξεσκαρταρισματάκι θα γίνει, πιστεύω, και το καλοκαίρι. Επειδή έχει πολύ ζουμί. Ναι. Ναι. Επειδή έχει πάρα πολύ ζουμί. Σωστά. 9-3. Συζητάμε. Σωστά. Για το έχουμε... ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα και για τον μπάσκετ επίσης. Έχω πολλές ενστάσεις ναι. για το θέμα και έχω και αρκετά ερωτήματα να σε κάνω. Μόλις αν μπορώ να απαντήσω με την δική μου λογική. Μόλις επανέλθουμε, θα σας δώσουμε και το μήνυμα του μεγαλομετόχου και προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Το μήνυμα για τις γιορτές φυσικά, όχι τίποτα άλλο. Mm. Θα σας πούμε πώς πήκαρε μέσω ψήφου ο Γιώργος Σαββίδης για MVP της ΑΕΚ, ποιον έβγαλε MVP της ΑΕΚ και φυσικά έχουμε πάρα πολλά θεματάκια. Πάντα συντροφιά μαζί σας, να βάλουμε πάντα για τον με τη δική σας άποψη. Θα ανοίξουμε και γραμμές στο 2310, 287 και 38, μας πείτε κανένα χρόνια πολλά. Έτσι να σας πούμε και εμείς και να τα πούμε εδώ πέρα όμορφο καιρό. 77-74. Νταρουσάφακα Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Ας το κρατήσουμε λίγο. 10 δευτερόλεπτα πριν λήξει. Λογικά θα πάει για τρίποντο. Φάουλ όμως, δύο σουτ. Λογικά, ναι. Δεν θα τους αφήσουν, όπως θα κάνει φάουλ και ο Ολυμπιακός. Καλά, 7 πόντους θα πω λίγο. Εντάξει, 7 τι είναι, δύο καλάθια. Είναι 3 είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, γιατί θα από βολές σε βολές θα πηγαίνουν τώρα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ στα μικρόφωνα, συντροφιά παραίτσα, θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Δευτέρα και Παρασκευή, 10 με 12 εδώ στους 107,4 στον FM. Αυτό που συζητούσαμε το Ζάχο και να πούμε ότι οι γραμμές θα είναι ανοιχτές από τώρα και στο εξής, στο 23, 10, 287 και 3 οκτάρια μπορούμε να τα λέμε, να τα συζητάμε, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Εμένα δεν ξέρω κάτι, δεν μου αρέσει. Καταρχήν, μετά την ντροπιαστική ήττα και αποκλεισμό από τον Εργοτέλη, ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα αμέσως μετά τον αγώνα, τα οποία έλεγαν ότι δεν θα δοθεί άδεια στους ποδοσφαιριστές, θα κάτσουν εδώ να προπονηθούν, θα μπει βαρύ χρηματικό πρόστιμο και θα υπάρξουν και αποχωρήσεις σε αρκετό ποδοσφαιριστό πρωτοκλασσάτων. Οι αποχωρήσεις ίσως να γίνουν, δεν ξέρω. Αν τελικά γίνουν. Πάντως αυτό που είπαν ότι τιμωρία δεν θα φύγουν και θα προπονηθούν και θα κάνουν δεν ισχύει. Ούτε χρηματικό πρόστιμο είδα. Χρηματικό μπήκε, αλλά δεν ξέρω αν πόσο το μπήκε. Πόσο είναι, δεν το ξέρω. Πόσο χρηματικό μπήκε. Ποσό μπήκε. Έτσι λένε. Τώρα τι να σου πω. Αυτό με αυτή τη λογική από καμία ομάδα δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Πόσο διασταυρώνουμε. Έχουμε τα βιβλιάρια των παικτών και βλέπουμε αν τους κρατήθηκε κάτι. Όχι, νομίζω οι ρεπόρτερ του Άρη το ξέρουν. Εντάξει, οι ρεπορταζαρέες το πούνε. Πάντως αυτό για το. Όσον αφορά για την τιμωρία που ξετιμωρήθηκαν οι παίκτες όσον αφορά τα Χριστούγεννα, το θεωρώ σωστό, εγώ να σου πω την αλήθεια. Μπορείς να βρεις άλλους τρόπους τιμωρίας εισαγωγικά. Το να μην είναι κάποιος με την οικογένειά του αυτές τις μέρες, με τους ανθρώπους που αγαπάει, το θεωρώ. Διότι και εργαζόμενοι είναι αυτοί, έτσι. Υπάλληλοι είναι στην ουσία μιας εταιρείας. Το θεωρώ σωστό. Οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάρα πολύ άλλο. Κόσμο. Βέβαια, αυτό είναι άλλο. Γι' αυτό σου είπα, βρεθεί άλλος τρόπος τιμωρίας. Ένας καλός τρόπος τιμωρίας. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που πονάει τον παίκτη είναι το οικονομικό. Ας μπει ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο και άμα θέλεις, σε εισαγωγικά αναστολή. Κάντε, ας πούμε, ρε παιδί μου, τα επόμενα τέσσερα μάτς, κάντε τέσσερις νίκες και θα πάψει το πρόστιμο. Άρα δηλαδή, έτσι θεωρώ εγώ γίνονται. Για να τους δώσεις και κίνητρο. Ξεκίνησες να μας λες ναι. για Τζανακάκη, για Βαλεριάνο, για Μαυράη. Κολάσο τέσσερις. Κάτσε να τους θυμηθώ, είναι 7-8. Ποιοι είναι οι άλλοι στο κέντρο, είναι κάποιοι. Δώσε άμα θέλεις λίγο να και το άλλος, ψάξεις. Και ο άλλος ο Αλβανός, ο Μπάσα. Όχι. Μπάσα δεν είναι. Ο Μπάσα δεν είναι, καμία σχέση. Ναι. Είναι 8 παίκτες τους μέτρες, ρε παιδί μου. Τώρα πραγματικά κόλλησα. Θα τους θυμηθώ, δεν είναι θέμα. Είναι πάντως παίκτες πραγματικά. Ναζλίδης ο πέντος. Άλλοι τρεις είναι. Στο κέντρο ήταν. Ρέντεθ, πώς το λένε αυτό. Με Ρέντεθ. Ναι, νομίζω και αυτός είναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Πάντως είναι παίκτες οι οποίοι κακά τα ψέματα, σου είπα και στο. Κωνσταντινίδης.
Όχι, δεν είναι ο Κωνσταντινίδης. Είπα, καλό παιχνίδι. Δεν έχει δείξει τίποτα ο Κωνσταντινίδης. Λίγα πράγματα. Ποιος έδειξε. Τουλάχιστον περιμένω από ένα παίκτη. Ο Τερματοφύλακας, όλοι θα μείνουν. Το Τερματοφύλακας δεν μπορεί να φύγει. Να φύγει ο Τερματοφύλακας. Κατημύρης και Αναγνωστόπουλος. Θεωρώ ότι του χρόνου τουλάχιστον θα θέλουμε τερματοφύλακα και άλλο. Πάντα αυτά είναι η κρίση δικιά μου, Τάσο, για να μην παρεξηγηθούμε. Η κρίση δικιά μου δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, έτσι. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος, ρε παιδί μου. Είπα ότι κάποιοι από αυτούς τους παίκτες φαίνονταν ότι δεν μπορούσαν να. Α, ο Παυλίδης θα πάει δανεικός. Μάλλον θα πάει Βόλο, κάτι τέτοιο διάβασα. Παυλίδης. Δανεικός. Αυτός δεν έπαιξε καθόλου. Πέρσι ήταν βασικός, είναι πολύ καλός. Τον έκανε 3 χρόνια συμβόλαιο. Λάθος για μένα. Φαίνονταν. Α, ο Ιντσόγλου, γι' αυτό σου είπα τέτοιο. Αυτό είναι. Καλό παιχνίδι ήταν αυτό πέρσι. Δηλαδή αυτό που πήρατε στη θέση του Μαυράιδη παίζει αυτό. Όχι, ο Τζόγκλου είναι αμυντικό χάφ. Αμυντικό χάφ. Αμυντικό τρεχαλατζή. Μάλιστα. Εσύ Σόουζα αυτή, εντάξει. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να διώξει κι άλλο τέτοιον. Σέντερ μπακ. Δεν ρωτάω. Ο Σόουζα είναι τραυματίας, περιμένουμε να γυρίσει. Λοιπόν, εγώ έχω μια ένσταση εδώ. Ναι. Γιατί θα διώξει αυτή τη στιγμή 8 ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι δεν υπολογίζονται τάσου. Δηλαδή δεν είναι ούτε ένα στη 18. Ο Τζόγκλου δεν είναι καν στη 18. Συγγνώμη, ο Κολάσο. Δεν λέω σωστά ή λάθος. Ο Κολάσο έχει κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Το ίδιο και ο Μαυράη, το ίδιο και ο Τζανακάκης. Άκουσε. Πάμε πρώτα στην πρώτη, στην εύκολη κατηγορία. Σε αυτούς που δεν ήταν κάτι στη 18. Αυτοί που δεν είναι κάτι στη 18 δεν είναι καλό. Μιλάς για Παυλίδη, Τζόγλου. Και είναι ένας ναι, ακόμη. Αν, μπράβο. Ναι, αυτοί καλό είναι να φύγουν τα παιδιά γιατί δεν είναι και τέτοιο να μην παίζεις κιόλας. Για σου αυτούς, εγώ δεν σου μιλάω για αυτούς. Οι άλλοι δεν μπορούν να προσφέρουν. Εγώ σου λέω για αυτούς που παίζουν. Δεν μπορούν να προσφέρουν. Ναι, και θα προσφέρουν δηλαδή οι μεταγραφές Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου που είναι από το κάτω καλάθι. Ναι. Από τη Β' διαλογή γιατί οι μεταγραφές Ιανουαρίου. Δεκεμβρίου δεν βρίσκει εύκολα καλούς παίκτες. Σωστό αυτό. Οι οποίοι πες. Χρειάζονται να εγκλιματιστούν, να προσαρμοστούν, να μάθουν τα προπονητικά συστήματα, να μάθουν να βρίσκονται με τους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ρίσκο για μένα αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσω τα δύο μπακ, αριστερά και δεξιά, τα πλάγια μπακ, που πιστεύω ότι από την αρχή φάνηκε ότι δεν μπορούν και πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι δημοσιογράφος. Τα βασικά σου μπακ, έτσι. Ναι. Βασικός ήταν και ο Βαλεριάνος. Αυτοί με αυτούς δύο ξεκίνησαμε. Λάθος που δεν αποκτήσαμε εκεί για μένα. Θα μπορούσαν να ήταν αυτοί οι εναλλακτικές επιλογές των βασικών. Ναι. Έτσι θα έκανα εγώ. Λάθος σχεδιασμός. Λάθος ήταν, δεν ξέρω. Όλα εκ του αποτελέσματος βέβαια κρίνονται. Λέω ότι πιστεύω και αυτούς ότι ήταν εμφανής εκεί πέρα η αδυναμία της ομάδος. Από την αρχή της, από τα πρώτα παιχνιά, ακόμη και όταν πήγαινε καλά η ομάδα. Λέω, θεωρώ ότι εκεί. Έγινε μια προεργασία και υπήρχαν έτοιμες λύσεις. Δηλαδή, όταν ακούγαμε όλο αυτό τον καιρό ότι θα αποκτηθούν 3 ποδοσφαιριστές πριν τις αποχωρήσεις, πιστεύω ότι οι 2 ήταν αυτοί. Αυτές οι 2 θέσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια προεργασία εκεί ήδη για τις 2 συγκεκριμένες θέσεις. Προέκυψε το center back. Εγώ, άμα θες, θα αποκτηθεί σίγουρα βασικός center for. Ακούγονται κάποια ονόματα πραγματικά πολύ καλά. Τουλάχιστον ο ένας, αυτός ο Γάλλος είναι Γάλλος. Στη Γαλλία έπαιζε. Το βλέπω και δύσκολο να έρθει αυτός βασικά. Θυμάσαι όνομα. Για τα Ρά, για τα Γάνης, για τα Μάνης. Mm. Για τα Ρά λέγεται, είναι της Σοσέρ, ο οποίος δεν παίζει και αυτός. Και θα δούμε. Βασικά Γιουνές απέτυχε. Γιουνές θα είναι μια πολύ καλή, θεωρώ εγώ, εναλλακτική λύση. Να μπαίνει... να βαράει τα πέναλτι. Να βαράει τα πέναλτι που δεν βάζει κιόλας. Ελπίζουμε να τα αρχίσει να βάζει. Λοιπόν, εντάξει, οι αδυναμίες του Άρη ήταν, να σου πω κάτι, χτυπητές. Ναι. Χτυπητές. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Όλα εκ του αποτελέσματος. Εγώ ούτε και το Μέση που λέω λόγο πάντα με την υπερβολή. Τα παραδείγματα μου είναι με την υπερβολή για να δείξω, ας πούμε, αυτό που θέλω. Δεν θα πανηγυρίσω για κανέναν. Ό,τι βλέπω, γιατί και ο Μαυράη, όπως λες σωστά εσύ, και ο Κολάσο ήρθαν με βιογραφικά βαρβάτα. Και όμως στο γήπεδο είναι λίγοι έως ανύπαρκτοι, έως δεν μπορούν να προσφέρουν. Τι θα το κάνω εγώ το βιογραφικό, δεν παίζει μπάλα το βιογραφικό. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου στο χορτάρι. Οικονομικά είναι τακτοποιημένη η ομάδα, είναι πληρωμένοι όλοι οι παίκτες. Έτσι βγαίνει και από τους ίδιους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλό αυτό. Δεν πιστεύω να χρειαστεί καμιά κρατική χορηγία εκ νέου. Όχι. Απλά μας πιάσαν κορόιδο. Γιατί είναι λίγα. Σας πιάσαν κορόιδο. Μας πιάσαν κορόιδο, βέβαια. Έπρεπε να σας δώσουν 15 εκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Όταν παίρνω Παναθηναϊκός 4,5 και εγώ παίρνω 2. Έχεις δίκιο. Για ποιο λόγο. Συμφωνώ. Ο Άρης με. Όχι, να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης να πάρει 9 εκατομμύρια γιατί. Ποιο είναι ο Άρης μπροστά στον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω. Ναι. Προφανώς γιατί την ξανακάναμε την ίδια συζήτηση. Ναι. Δεν πειράζει, καλό να την επαναλαμβάνουμε. Λέω. Τι πιο σωστό και δίκαιο. Όλα τα κανάλια, κρατικά και μη, όποια ενδιαφέρονται για το πρωτάθλημα. Με ένα κλειστό φάκελο. Ακούς. Ένα κλειστό. Πώς γίνονται οι δημοπρασίες, ρε παιδί μου. Κλειστό φάκελο. Θέλεις να πάρεις μια δουλειά ή εργολάβη.
κλείνουν, βάζουν μια προσφορά σε ένα φάκελο. Εντάξει, τις ανοίγουμε. Ποιος έχει την καλύτερη προσφορά, την έχει, ας πάρουμε το δικό σου. Το Open του Σαββίδη έχει τη μεγαλύτερη. Παίρνει το Open του Σαββίδη τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Δεν δίνει φράγκο σε κανέναν. Σε κανένα δεν δίνει, που λέει ο λόγος τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, κάποιο ποσό, ας πούμε, ένα αρχικό. Και στο τέλος, με βάση τις τηλεθεάσεις που έχει κάθε ομάδα, να παίρνει το ανάλογο ποσό. Σε κάλυψα? Όχι. Γιατί, για πόσο, τι, γιατί δεν σε κάλυψα? Όχι, ρε φίλε. Ποιο είναι το δίκαιο? Δεν με κάλυψες. Για ποιο είναι το δίκαιο, πες ποιο δίκαιο από αυτό. Το δίκαιο είναι, ποιο είναι? Να γίνεται μια προσφορά η οποία θα συμφέρει τον οποιοδήποτε σύλλογο. Ναι. Βάσει της δυναμικής που έχει. Ναι. Και βάσει το τι έχει προσφέρει και τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, στην ελληνική τηλεόραση, ναι, με τα ευρωπαϊκά μάτς, με το ένα μετάλλο. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτά, αν θέλεις, δεν τα κρίνουμε εμείς. Αυτά θα τα κρίνουν οι ομάδες, mm-hmm, βάσει το budget που έχουν και βάσει τον προϋπολογισμό που κάνουν, αν μπορούν να βγουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Αν ερχόταν το Open, ναι, άσε τώρα που είναι το Σαββίδ, και σε έλεγε πόσο σου έδωσε η ΕΡΤ, 2,5 εκατομμύρια, 3. 2,400. Ωραία. Σου δίνω εγώ 3,800. Ναι. Θα πήγαινες? Φυσικά, όποιος δίνει τα περισσότερα. Τι. Θα έχεις προβλήματα όμως αν πήγαινες. Τώρα λες, για τώρα του Σαββίδ, λες. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είχε πρόβλημα. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα βασικά. Εσύ. Εγώ δεν θα είχα κανένα εσύ πρόβλημα. Εγώ. Εγώ. Εσύ. Εγώ λέω είναι εταιρεία και πρέπει να πάει και που δίνει τα περισσότερα. Το συμφέρο σου. Εγώ πάντα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Το συμφέρο σου είναι να πας εκεί που θα έχεις. Εγώ λέω, εμένα πάντα, εγώ, ναι, ο κόσμος μ' ακούει, ξέρει ότι το συμφέρον της ομάδας για μένα είναι πάνω απ' όλα. Πρώτα είναι το συμφέρον της ομάδας και μετά όλα τα άλλα. Ό,τι συμφέρει την ομάδα. Αλλά ξεκίνησε η αφετηρία της συζήτησης ήταν άλλη. Γιατί είπες ηρωνικά και καλά έκανες, 4,5 όταν είπα εγώ 4,5 και 2,400 άρες, εγώ λέω ότι στην ΕΡΤ δεν φέρνει, με βάση αυτή την, με αυτά τα ποσοστά, δεν φέρνει διπλάσια τηλεθέαση ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Εγώ δεν είπα ότι ο Άρης είναι μεγαλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή με αυτή τη λογική. Ο Άρης δεν έχει παραπάνω τηλεθέαση από τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Να μα βγάλει τη τηλεθέαση η ΕΡΤ. Ό,τι πει η ΕΡΤ. Μα δεν χρειάζεται να βγάλει τηλεθέαση. Πώ δεν μπορεί να βγάλει, φίλε. Πάρτο, είναι απλά τα πράγματα. Ποια είναι, πώς είναι απλά, ρε φίλε. Για πες. Πώς είναι η Παναθηναϊκή, πώς είναι η Αριανή. Ρε φίλε, εμένα μπορεί να με βλέπει και στη Ρόδο ο Ροδίτης. Και το Παναθηναϊκό μπορεί να το βλέπουν στην Αστόρια και στο Μαχάτα. Μα εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω πόσο τη εκατό έχει η τηλεθέαση τα μάτια του Παναθηναϊκού στο τέλος. Στο τέλος έχει 10%. Άρα του Άρη. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Άρης έχει παραπάνω την θέση του Παναθηναϊκού? Όχι, δεν έχει παραπάνω, αλλά δεν έχει διπλάσια ο Παναθηναϊκός. Μα διπλάσια λεφτά παίρνει. Διπλάσια λεφτά, μα παίρνει. Μα διπλάσια παίρνει. 2,400 με 4,5. Έχει διπλάσια τηλεθέαση. Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν είναι διπλάσια. Δεν έχει όμως. Δεν έχει. Αυτά όμως για πώς τα βγάλαν, έτσι, αποτύχει. Όχι, φίλε, δεν τα βγάλαν αποτύχει. Είναι ο Παναθηναϊκός και είναι ο Άρης. Τι να κάνουμε. Τι έλεγες, όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι θέμα του μεγαλομετώπου. Έλεγες, όχι. Αυτό είναι θέμα του μεγαλομετώπου. Όχι, θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Ναι. Θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Γίνεται μέσω πολιτικής παρέμβασης. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, δώσουν 4,5, δώσουν 5. Mm-hmm. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι γιατί όλα μικρότερα. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Μα αυτό σου λέω. Ο Αλαφούζος δεν έχει. Μα είναι πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός. Είναι πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός. Μα είναι. Σε ακόμη και σαν... Φυσικά είναι, ρε φίλε. Φυσικά είναι. Να πάρει. Όχι, δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Όχι. Ωραία, να σου πω τώρα κάτι. Ανεβαίνει ο Αγροτικός Αστέρας, α πούμε. Ναι. Έτσι. Ωραία, και εγώ ένα τέτοιο παράδειγμα θα έλεγα. Ανεβαίνει ο Αγροτικός Αστέρας και δίνω στον Άρη 3. Έτσι, στον Αγροτικό Αστέρα πώς θα δώσω? Άμα δώσω στον Άρη 3 εκατομμύρια το κράτος. Δεν πρέπει να δώσω στον Αγροτικό Αστέρα, ας πούμε, ένα 200 και να πάρει ο Άρης 3. Δηλαδή να πάρει 2,5 φορές λιγότερα ο Αγροτικός Αστέρας. Κάπως αν έτσι, έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση, ας πάρει και περισσότερα, φίλε. Εγώ αυτό που λέω. Εντάξει, τώρα... αυτό που λέω. Όχι, άλλη είναι η ερώτηση. Τον Αγροτικό Αστέρα τον παίρνει ο Αμπράμοβιτς και κάνει ομάδα για Champions League. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός περισσότερα λεφτά ή ο Αγροτικός Αστέρας από την ΕΡΤ? Για πες μου. Ο Αγροτικός Αστέρας. Όχι, δεν θα πάρει ο Αγροτικός Αστέρας όμως. Όχι, εγώ λέω. Πάλι ο Παναθηναϊκός λέω θα πάρει περισσότερο. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω. Ψυχανεμίζω όμως θα πάρει πάλι ο Παναθηναϊκός. Διαφωνούμε. Εγώ πάντως βλέπω όλους τους Αριανούς να ψηφίζετε Τσίπρα. Τι να ψηφίζουμε? Τώρα λέει αυτό που σου έδωσε κρατική χορηγία. Δεν κόβω το χέρι. Ποιο έδωσε κρατική χορηγία? Δεν κόβω το χέρι. Α, είσαι αχάριστος. Είπαμε, κοροϊδός έπιασαν. Τι κοροϊδός έπιασαν? Εγώ λέω, επαναλαμβάνω. Τι κοροϊδός, δεν θα υπήρχες. Να βγούνε. Δεν θα ξεκινούσες άμα δεν έπιασες. Να βγούνε οι τηλεθεάσεις. Ποιος σας έδινε τα 3 εκατομμύρια? Τι κάθε ομάδα να βγούνε. Αν δεν σε έδινε ο Τσίπρας τα 2,5 εκατομμύρια. Ναι, πώς θα ξεκινούσες? Πόσα πήρες, Στρέγια?
Δεν ξέρω πώς θα πει. Δεν έχει ανάγκη ο Πάγκο. Ωραία, γιατί δεν, γιατί δεν πήρε ο Ιβάν, δεν έδωσε στο κανάλι του τα τηλεοπτικά του Πάουκ να οικονομήσει κιόλα. Εγώ σου λέω τώρα. Για οικονομικά, μην μιλά για τον Πάουκ. Πες κάτι άλλο. Εσύ, κάτσε ένα λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τα οικονομικά του Πάουκ και εσύ μπορεί για του άλλου να μιλά. Γιατί μία... δεν κατάλαβα. Κρίνω. Δεν κατάλαβα. Κρίνω, σου λέω. Εφόσον οικονομάει η Νόβα, γιατί δεν τα πήρε ο τέτοιο. Ο μεγάλο Όπεν. Ο μεγάλο Όπεν γιατί δεν πήρε να οικονομήσει. Γιατί δεν πήγε στην Νόβα εσύ. Γιατί είναι λιγότερο, γι' αυτό δεν πήγα. Γιατί να πάω στην Νόβα. Και ο Σαββίδης πήρε περισσότερα από την Νόβα και πήγε εκεί. Λοιπόν. Του χρόνου, άμα θέλετε, ελάτε στην Νόβα. Στο Open. Λοιπόν. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε φίλο. Εγώ βλέπω όλους τους Αριανούς με δύο χέρια να ψηφίζουν Τσίπρα για να ξαναπάρουν κρατική χορηγία. Δύσκολα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ σας έδωσε ο Αλεξάκης. Δύσκολα, λίγο, λίγα. Ο Αλεξάκης, το βρίζει ο Μπουγάτσας. Κορόιδα μας έδωσε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Λίγα καλησπέρα. Και καλά όμως. Μπορείς και συντηρήσει. Και τώρα βλέπω 2,8 και θα φέρεις 3-4. Βλέπω μειώσεις. Μήπως δεν βγαίνουν τα μαρούλια πλέον. Καλησπέρα. Μας το απόδειξε ότι είναι. Καλησπέρα. Διαφορετικό. Τίποτα δεν απέδειξε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Μπόις. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Σου, το όνομά σου, αν θέλει. Τάσο, τι κάνεις, παλικάρι. Γεια σου, ξάδερφε. Καλά, είσαι, παλικάρι μου. Καλά. Καλά. Εγώ σε χάρηκα που σε είδα στο YouTube, πήρα να σας πω τα χρόνια πολλά να περάσετε καλά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Εσάς και στις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, Γιώργη. Πάντως, έχω μια μικρή διαφωνία και με τους δύο. Ναι. Μεγαλύτερη απάτη από τα τηλεοπτικά αυτά δικαιώματα και ακροματικότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Είναι απάτη από την άποψη ότι βλέπουν και μια, ας πούμε, 900.000 εκείνη την ώρα τηλεόραση. Ο πληθυσμός είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια και στις 900.000 βγάζουν ακροαματικότητα. Τηλεθέαση. Τι λες? Τηλεθέαση, ναι. Τηλεθέαση, ναι. Είναι πολύ παραμύθι αυτό. Ναι, αυτό δεν ξέρουμε πώς τα μετράνε, για να μην λέμε και ψέματα. Δεν ξέρουμε ναι, δεν λέμε, όχι, δεν λέμε ψέματα. Όχι, λέω, δεν ξέρω πώς τα μετράνε, πώς γίνονται οι μητρήσεις. Ναι, περίπου 900.000. Το Άρης ΠΑΟΚ χτύπησε κόκκινα στο Χαριλάου. Λογικό και όλη η Ελλάδα θα ήθελε να το δει αυτό το μάτι. Έτσι, το Άρης ΠΑΟΚ. Επειδή τα ντέρμπι μπορεί να το βλέπανε πολύ, αλλά από τα 10 εκατομμύρια πληθυσμού, 900.000 με 1 εκατομμύριο εκείνη την ώρα μετράει τηλεθέαση. Mm. Περίπου βλέπουν τηλεόραση. Ναι. Όπως κόκκινο και παραπάνω πιστεύω, επειδή θα είναι ίσως πιο ενδιαφέρον, θα χτυπήσει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εξαρτάται αν παίζει ρόλο στο πρωτάθλημα και ανάλογα την αγωνιστική και την βαθμολογία. Αλλά αυτή τη τηλεθέαση πρέπει να συντελούν πολλά, ρε παιδί μου. Με 900.000 και 1 εκατομμύριο πληθυσμό που παρακολουθεί. Εσύ ποιος λες τώρα ότι έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση, ο Παναθηναϊκός ή ο Άρης? Δεν με ενδιαφέρει τα σοβαρά. Εσύ, σε κάνω μια ερώτηση, δεν σε ρώτησα αν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε απαντάς. Βάσει τόσων χρόνων που ξέρουμε πάνω σε κόσμο και από εισιτήρια που έχουν κοπεί στο Ολυμπιακό στάδιο, λογικά είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν ξέρω αυτή την εποχή αν ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό αυτοί Τάσο, που ασχολούνταν. Εγώ για να πριν 10 χρόνια. Το λέω και στου δύο Τάσου. Και σε ένα και στου Γιώργο είναι. Γιώργος. Τάσος, ναι. Συγγνώμη, Γιώργο. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι ο Άρης έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση από τον Παναθηναϊκό, που μπορεί και να την έχει, αλλά δεν λέω ούτε περισσότερο κόσμο ότι έχει ούτε προ Θεού. Λέω ότι δεν μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός διπλάσια τηλεθέαση. Αυτό είναι δεδομένο. Διπλάσια τηλεθέαση από τον Άρη. Άρα δεν, η λογική δεν μπορεί να παίρνει τα διπλάσια λεπτά από τον Άρη. Αυτό λέει η λογική. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή το πιστεύω και εγώ αυτό. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει το διπλάσιο κόσμο. Αυτό λέμε. Ή να ασχολούνται τόσο πολύ, ασχολούνταν πριν 10 χρόνια, ρε παιδί μου, πριν 15 χρόνια οι Παναθηναϊκοί. Επειδή είναι σε πτώση, αλλά και απ' την άλλη ένα Παναθηναϊκό θα δει την ομάδα νεανική. Καλά, προς Θεού, βέβαια. Και πάει δεν και καλά, έχω πει, δεν έχω μπει. Δεν έχω βρεθεί για να μπω στη σκέψη ενός Παναθηναϊκού, ενός αντίπαλου, αντίπαλης ομάδος. Και δεν με ενδιαφέρει και προσωπικά. Αλλά από εκεί πέρα αυτή η τηλεθέαση, η ακροματικότητα και αυτά είναι στην Ελλάδα λίγο ένα, για μένα ένας μεγάλος παπάς. Ποτέ δεν θα είναι αντικειμενικά τα πράγματα. Ας πούμε όταν βγαίνουν οι άλλοι και λένε ότι είναι 5-6 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα και δεν πάνε αυτοί να τραγουδάνε. Και γραμμένο να το δω δεν θα το πιστέψω. Δεν ξέρω με καταλάβει. 5 δεν μπορεί να είναι, φιλαράκι. Στην Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια δεν μπορεί η Ολυμπιακή να είναι το 50%. Μπορεί να είναι το 25%, ξέρω εγώ τι. Αυτοί το λένε, να είναι το 35%, ρε παιδί μου, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Αλλά... Κοίτα, πολύ βάζει. Πάλι, τελευταία φορά πάλι το ίδιο θα πω. Τελευταία φορά νομίζω το 6, το 7, το 5, πότε είχε γίνει μια πανελλαδική από το Έθνος, νομίζω, αν θυμάμαι. Είχε βγάλει τους Ολυμπιακούς γύρω στο 31, κάπου εκεί. Γι' αυτό είπα και εγώ 35 καλά, εντάξει, να είναι και... Το μισό, τα λέμε μισή Ελλάδα, είναι και τρόπος του λέγει, ας πούμε. Εντάξει, είναι... Σε είδα εκεί στο YouTube με τη Φαλακρίνα Ράιδα,
Πολύ εντάξει, πολύ πρώτος μάγκας, είσαι χάρηκα που σε είδα και σε άκουσα με ένα μικρό. Να σου πω, αυτό 6 του μηνός αληθεύει ότι υπάρχει περίπτωση να αρχίσει το πρωτάθλημα? Πολλά λέγονται και σίγουρο δεν είναι τίποτα. Αυτό να μου πεις, Ελλάδα είναι εδώ. Σίγουρο δεν είναι τίποτα, φίλε. Κατάλαβα. Μακάρι να αρχίσει, γιατί έχουμε φάει την ξενέρα τη ζωή μας εδώ πέρα. Αλλά να σου πω και κάτι, ρε Γιώργη. Κοίτα, ρε, τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι. Για να μην πάρεις ούτε αυτό τον άτυπο τίτλο. Άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, ρε φίλε. Άκουρε, επιστήμονε. Λες και δεν θα γίνει το ό,τι και να γίνει, το πρωτάθλημα αυτοί το έχουν χάσει. Το θέμα είναι τι προσπαθούν να κάνουν με το μυαλό τους. Δεν μας ενδιαφέρει και όλα αυτά. Εμείς κοιτάμε το βαθμολογικό πίνακα και άσους άλλους να τραγουδάνε. Άσους άλλους να βογκάνε. Οι επιστήμονες πολλών αποχρώσεων, έτσι, για να μην χρωματίσουμε κάποιον. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Γιατί είναι επικίνδυνες και οι μέρες, όχι, προσέχουμε τι λέμε. Άκουσε, ξέρω εγώ τι λέω. Συζήταγα στη γειτονιά εδώ, στην Επτάλοφο, με κάτι φίλους. Οι μόνοι που κάναμε γιορτές καλοί ήμασταν εμείς οι Παοξίδες. Όλοι οι άλλοι, και λίγο οι Παναθηναϊκοί μπορεί, όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι πολύ στο βογγητό και στο υποφερτό. Να υποφέρουν όλοι. Μα όλοι. Ωραία, χριστιανικότατο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Βλέπω αμέσως μετά το 23-10-287-38 για θα είναι και πάλι δικό σας, όπως και το 69-45-287-38 FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-526. Πάμε στο τελευταίο. Έχεις χρόνια πολλά από τον Κωνσταντή, τον Καραβλοκοτσίδα. Να είναι καλά, επίσης. Έτσι, χρόνια πολλά. Χαιρετισμούς λέει και στο καρτούν που θα είναι στεναχωρημένο. Λέει, ελπίζω να μην λέει θυχτή. Πάλι με το καρτούν, λέει ο συμπολίτης. Το καρτούν είναι εντάξει, δικιά μας. Λοιπόν, και εσύ έχεις από τον Τζίμι από τη Νέα Υόρκη χρόνια πολλά. Ξέχασα. Πού είναι αυτό το παιδί, ρε! Εντάξει, πάει τώρα τρίμερο. Πού τα γόρι μου αυτό! Τρίμερο πάει στα βουνά, λέει, να κυνηγήσει ελάφια. Πού είναι ο ελαφοκυνηγός? Ωραίο, να του το πει την άλλη φορά. Γεια σου, ρε Τζίμι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέψαμε για κάτι λιγότερο από 20 λεπτά τη εκπομπή τα τελευταία 20 λεπτά. Σε εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4, το 2310-287-38 ανοιχτό, όπως και το 6945-287-38. Να πούμε ότι για το ξεχάσαμε, ο Ολυμπιακός έχασε 4 πόνους τελικά, 79-75. Μπουλκουμέ, κλαρίνο. Ναι. Ηγεσία, επειδή προφανώς ακούς, δεν κατάλαβα, γιατί με έστειλε ένα SMS, δεν κατάλαβα. Προφανώς αναφέρεσαι κάτι που είπαμε στην αρχή με τον Τάσο. Δεν κατάλαβα. Σίγουρα θα συμφωνεί μαζί μου η ηγεσία. Όχι, όχι, θέμα άλλο, δεν ήταν θέμα. Χαιρετίσματα έχεις πολλά από τον Γιώργο από τη Χανιώτη. Να είναι καλά. Έτσι, από τον Κωνσταντή, από τον Καραβλοκοτσίδα. Είπαμε. Και από τον Νίκο τον Πειρατή. Από τον Νικόλα, τον φίλο μας τον Πειρατή. Χρόνια πολλά μας εύχεται. Χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά με υγεία. Να στείλουμε λίγο, πάρουμε λίγο τη γραμμή. Ναι. Αφού πούμε λίγο το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη. Ο οποίος αναφέρει: αξιότιμοι φίλοι, ευτυχισμένο το νέο έτος 2019. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους για το νέο έτος ευτυχία, ειρήνη και ευημερία. Ας δώσει ελπίδα για καλές και ευχάριστες αλλαγές. Ας βασιλεύουν στα σπίτια σας η ηρεμία και η συμφωνία και στις οικογένειές σας η αγάπη και η αρμονία. Αυτές είναι οι κύριες πηγές της έμπνευσης, επιθυμίας να εργαζόμαστε, να οικοδομούμε και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Μπράβο, ωραίες οι ευχές. Φροντίστε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Χρόνια πολλά, ο δικός σας Ιβάν Σαββίδης. Ωραίες ευχές. Αν έγραφε και ιστερόγραφο την άποψή του για τον Τσίπρα τώρα πια είναι, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Ναι. Να ακούσουμε. Είναι ο Πούτιν πλέον ή δεν είναι, να ξέρουμε. Να ακούσουμε βέβαια και το Μαρινάκι. Ναι. Για το Μαρινάκι, για το Μίστερ Μπίνα. Το Μαρινάκι θα κάνει. Εγώ δεν είπα να μιλάει. Ποιος χρηματοδοτεί, να πούμε την εκστρατεία κτλ. Σωστό. Πάμε. Θα ακούσουμε όλα. Πάμε λίγο στις γραμμές. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Γεια σας, δεν έχουμε μάτς. Κλείστον, δεν έχουμε μάτς. Όχι, εντάξει. Μείνε, εντάξει. Να μείνω. Πες τα κιόλας. Έχεις ένα λεπτό. Πες τα καλά. Έλα, ξεκινάει από τώρα. Ξεκίνα, τέσσε, μίλα. Πάμε. Ξεκίνα. Λοιπόν, τι να πούμε, προηγουμένως ανοίξατε εσείς άλλα, θέλω να πω. Ανοίγατε θέμα εκεί για market pool. Ναι, και αυτό θέλω την άποψή σου. Να σου πω την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις θέσεις πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να σου πουλήσουν το προϊόν σου. Δηλαδή, έχεις κάτι και πρέπει να το πουλήσεις όσο πιο ακριβά γίνεται. Το να μένεις έρμεο του κάθε βασιλιάδη και του κάθε υπουργού και βουλευτή δεν είναι δείγμα σοβαρής ομάδας. Μια σοβαρή ομάδα αλφα-εθνικής, από τις μεγάλες τουλάχιστον, δεν μιλάμε να είσαι παθρακικός ή κάποια ομάδα κομίτης, θα πρέπει να έχει ένα σοβαρό team, το οποίο να μπορεί να σου πουλήσει ακριβά το προϊόν σου. Όχι μόνο, μπορεί να το πουλήσει και παιχνίδι-παιχνίδι, έτσι πώς έχουν γίνει, μπορεί να το πουλήσει πακέτο, μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι στο χέρι τους, γι' αυτό και πληρώνεις ανθρώπους ειδικούς σε αυτό.
Να σου κάνω δηλαδή ένα μικρό παράδειγμα τι σημαίνει marketing. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, στο τέλος των διαδρόμων, βλέπεις πριν τα ταμεία, στα ταμεία πάνω μάλλον, τις σοκολάτες και τα λοιπά να είναι πολύ χαμηλά. Ξέρεις γιατί είναι πολύ χαμηλά? Για να γιατί σε επηρεάσουν, φίλε. Όχι, είναι στο ύψος των παιδιών, φίλε. Το παιδί πρέπει να το έχει στο οπτικό του παιδιού και επειδή είναι στάσιμο στο ταμείο, θα πρίξει το μπαμπά για να το πάρει. Δεν μου λες στο καζίνο γιατί το ταμείο είναι τέρμα μέσα. Ακριβώς. Γιατί, για πες. Για να περάσει, ρε φίλε, όλα τα μηχανήματα, όλα τα τραπέζια με blackjack, με ρουλέτα, δεν ξέρω εγώ, και όταν θα πάρεις και τα γκάφρα και πας να βγεις, έχεις μια απόσταση 150 μέτρα. Έτσι ακριβώς. Πάλι να μπει στην διαδικασία να ξαναπαίξει. Και γιατί, ένα λεπτό, εγώ άλλη ερώτηση. Τώρα είμαι και πιο ανάλαφρος οι εκπομπές. Δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα καζίνα, δεν είμαι καζινάκια, δεν έχω επισκεφτεί. Γιατί, τουλάχιστον εδώ το δικό μας. Δεν έχει, δεν ξέρω, εκτός αν κανένα. Έχει παράθυρα. Δεν έχει. Όχι. Γιατί. Ούτε ρολόγια θα δεις μες στο καζίνο. Ούτε ρολόγια θα δεις. Για να μην βλέπεις την ώρα, να μην παρασύρεις και να μην σταματάς. Να μην σταματάς. Ούτε ρολόγια έχει. Ναι. Μου το είπε ένας, δηλαδή όταν το σκέφτηκε, μου το είπε, μου έδωσε αυτήν, για να μην ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα, λέει, να μην βλέπεις την ώρα. Και πραγματικά το σκέφτηκα λίγο και είναι εκνευριστικά διαβολικό, ας πούμε, σαν σκέψη. Πολύ πονηρή σκέψη. Εντάξει, όταν τα παίρνουν όμως όλα, όλοι όταν τα αρπάζουν και φεύγουν, δεν τα σκέφτονται αυτά. Βέβαια, τα πάντα θέλουν ρέγουλα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εσύ περισσεύουν, παιδί μου, 50 ευρώ. Πάνε και παίξει για 50 ευρώ. Έτσι. Άμα παίξει για 150 ευρώ, το κατοστάρικο αυτό από κάπου θα το στερήσεις. Πρόσεξε, και αν κερδίζεις να ξέρεις να σταματάς. Εκεί που, που κερδίζεις να σταματάς. Έλα, και πάμε, Θόδωρε. Πήγαμε από το ένα στο... Όχι, είναι αυτό. Βασικά είναι θέμα λάθος διαχείρισης του Άρη, όχι. Ναι, όχι. Του εγώ άλλο συζητήσαμε. Εντάξει, αυτός εδώ πείραζε τώρα. Κλασικός έτσι. Πειρακτήρης. Έλεγε. Δεν πειράζει. Ωραία, ωραία. Εγώ το μόνο πείραμα που έκανα και που το εννοώ και λίγο είναι ότι εγώ περισπιστεύω το 70%, 65% να μην είμαι υπερβολικό στον Αριανό, να ψηφίσει Τσίπρα. Λόγω κρατική χορηγίας. Δικαίωμά σου να πιστεύει. Εγώ άλλο είπα από εκεί ξεκίνησε. Με Τσίπρα ανέβηκε. Ωραία. Και επί Τσίπρα έπεσα. Πώς έπεσε επί Τσίπρα, το 15 βγήκε ο Τσίπρα. Και πότε έπεσαμε. Μπλουμ, το πιο μπροστά έχει κάνει. Επί Νέα Δημοκρατία. Άρα τώρα θα είμαστε τα πράγματα. Που θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Τσίπρα ανέβασε, Τσίπρα σε πλήρωσε, κρατικέ χορηγίε. Λοιπόν, λέω εγώ αυτό που είπα και υπήρχε ας πούμε έτσι μια διαφωνία είναι ότι ο Παναθηναϊκός, δεν είπα εγώ ότι έχει ο Άρης μεγαλύτερη τηλεθέαση από τον Παναθηναϊκό. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείται να έχει διπλάσια τηλεθέαση από τον Άρη και παίρνει τα διπλάσια χρήματα. Καταρχήν, εγώ το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι φέτος είναι σκάνδαλο του Παναθηναϊκού ότι πήρε χορηγία μεγαλύτερη από τον μπάτζετ του. Έτσι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Κάπου το είχαμε πει... είπε στην αρχή της χρονιάς. Ναι, παιδιά, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕ και τον Ολυμπιακό. Ναι. Μια ζωή τους μπρόχνουν και τους βοηθάνε. Μια ζωή. Θες να δούμε το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, το θέμα του νέου Καραϊσκάκη που διώξανε και κάνανε τον εθνικό, τον πήγανε να πούμε στα χωράφια έξω, ενώ ήταν το εθνικό το γήπεδο. Εννοείται, του εθνικού Πυρός είναι το γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός το νοικιάζει, δεν είναι πάλι. Για πόσα, για 100 χρόνια, για 50 χρόνια πώς το νοικιάζει. Ακριβώς. Αλλά αυτό εδώ ήταν γενικά σκάνδαλο. Αλλά βλέπεις τώρα, ο Άρης όμως, άμα ήταν μάγκας, θα πήγαινε στο Σαββίδι και θα του λέει: ωραία, μου δίνει τόσο, μου δίνει και εσύ παραπάνω, 100 χιλιάρικα, έρχομαι σε σένα. Ναι, καλά. Θα μπορούσε να το κάνει γι' αυτό. Έτσι δεν το κάνει. Όπως καταλαβαίνεις, το θέμα όσον αφορά το Open, λίγο είναι κάνει τζις. Εδώ που φτάσαμε, Ζάχο, επέτρεψέ μου, επειδή κάνουν κουμάντο τα λεφτά και πρόδειξε ο Κωνσταντίνης, εδώ τον Νικολαίδη έβαλε στο κανάλι του, δεν έχει... θες να πάρεις λεφτά να φτιάξεις ομάδα, καλύτερα να τα βρεις με τον Σαββίδη. Δες τώρα τι είπες, εγώ η άποψή μου είναι πάντα δύο, ότι πρώτα είναι το συμφέρον της ομάδας και δεύτερον όταν κάνεις κάτι, έστω και που να είναι αυτό που σου είπα εγώ τζις, πρέπει να αξίζει τον κόπο. Για 100 χιλιάρικα που είπες εσύ τώρα, ούτε εγώ δεν θα πήγαινα. Δηλαδή, αν με έδινε ένα 100 ευρώ και με έδινε ο Σαββίδης 110, ούτε εγώ θα πήγαινα. Ναι, να μου δώσει... από το Σαββίδη όμως θα τα πάρει σίγουρα γιατί και από εκεί που στα υποσχέθηκα μπορεί να πάρει τίποτα. Από πού δεν θα πάρω τίποτα, από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ, ναι. Προηγουμένως τι είπες, ότι αναλόγως στο τέλος του market που λέω πόσο... Όχι, εγώ λέω ποιο θα ήταν το σωστό, ποιο θα ήταν το δίκιο για μένα. Ποιο θα ήταν το δίκιο. Εδώ κύριε, ελάτε, κλειστός φάκελος. Προσφορά κάθε κανάλι που ενδιαφέρεται για αυτό το σάπιο να πούμε προϊόν. Τι να κάνουμε αυτό έχουμε. Ποιο, τι δίνεται. Εδώ. Το πήρε η τάδε τέτοια. Στο τέλος, ανάλογα την τηλεθέαση, κόψτε το κομμάτι της πίτας που αναλογεί τον καθένα. Αυτό είπα. Δεν είναι, νομίζω είπα κάτι τρομερό. Εντάξει. Είναι πολλοί παράγοντες. Και ύστερα τηλεθέαση. Έτσι δεν θα παίξει ο Άρης μόνος του. Θα παίξει και με ΠΑΟ και με Ολυμπιακό. Αυτό είναι για όλους. Η τηλεθέαση όπως και να έχει θα υπάρξει. Αυτό είναι για όλους. Ακριβώς.
Δηλαδή είναι και λίγο μύθος αυτό. Δεν θα παρακολουθεί ο κόσμος μόνο τον Άρη. Ναι, αλλά ισχύει για όλους αυτό. Και εσύ όταν παίξεις ΠΑΟΚάρης θα το δω εγώ. Σε σένα θα δίνω τηλεθέαση. Έδινω στον Άρη. Έτσι να ξέρεις ποιο ψήφισε για MVP της ΑΕΚ ο Γιώργος Σαββίδης. Το διάβασες. Έγινε μια ψηφοφορία σε ένα συγκεκριμένο site. Και μέσω social media, στο Insta, πολυτιμότερο MVP για το 2018, κορυφαίο μάλλον για την ΑΕΚ, ανακήρυξε τον Βοντίκη. Λογικό. Καλά εξηγήθηκε. Εγώ θα βάζα και τον Κομίνη. No Κομίνης, no Party. Έτσι. Πάμε τώρα από εκεί πέρα στα δικά μας. Mm. Δύο έξυπνους ανθρώπους και εμείς τα μεταγραφικά δεν έχουμε. Πάρε τον Βασιλακάκη και τον Μαντσόν και καθάρισε το πρωτάθλημα από τώρα. Τελείωσε. Δύο χαφ χρειάζεσαι. Αυτούς τους δύο πάρτους. Να βγάλεις τη χρονιά σου άνετα και τελειώνει η μπουγάδα. Ούτε να ψάχνεις, ούτε ποιος θα έρθει, τι θα κάνει, ούτε με γραφολογία, ούτε τίποτα. Τους παίρνεις από τον Ατρόμητο, έτοιμοι είναι, ξέρουν την ομάδα, ξέρουν το πρωτάθλημα και μια χαρά παίκτες είναι. Είναι δηλαδή παίκτες οι οποίοι στην ουσία κρατάνε τον Ατρόμητο λίγο πίσω από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έχουν και τα περισσότερα τρεξίματα. Τους παίρνεις και καθαρίζεις. Αυτά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Έπεσες μόνος, αγοράκι μου. Να σε καλά, Θόδωρε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ολοκληρώσει, παιδί, μια φορά. Να σε καλά. Ολοκληρώνει αυτός, μη στεναχωρήσει. Ολοκληρώνει. Λοιπόν, δεν μου λες. Τι έγινε, Μπαρμπαγιάννης. Ποιος είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Μπαρμπαγιάννης, αυτός εδώ που το λατρέψατε, μετά το βρίζατε. Αυτό που θέλατε που σας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, λέω. Ναι, αυτός που σας κέρδιζε συνέχεια και σας εισαγωγικά έβριζε. Μετά που πήγατε, τον παρακαλούσατε στην. Μετά σας ξέσχιζε και εσάς. Καλά έκανε. Σαν ερυθρόλευκος. Ναι. Αγούσταρες. Όχι, σου άρεσε. Όχι, βέβαια. Λέω ότι. Ναι. Γιατί τον έβριζε και όχι, εγώ δεν πήγα να παρακαλέσω ποτέ αντίπαλό μου να έρθει στην ομάδα μου πάντως. Εσείς πηγαίνατε στην Καλκιδική εκεί πέρα, όλη η αντιπροσωπεία. Δεν παρακαλούσαμε, προτάσεις κάναμε. Α, προτάσεις κάναμε. Προτάσεις κάναμε. Τι θα κάνουμε, φίλε. Συνάντηση, λέει Γιάννη Ιωαννίδη, με Καστρίτη, Γουλιέρμο Παγιώργιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Δεν έκανε ασχολείο. Εγώ λέω να το αφήσουμε για αύριο, γιατί βλέπω παραπέντε. Ναι, έχει μια γραμμή. Ψωμάκι αυτό. Ναι, και μια γραμμή. Έχει, θα πάρουμε στον τελευταίο φίλο. Ναι. Ναι, πέφτεις όμως, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Θα παίζει Κίμι Άρης, Κίμι Άρης. Αν χάσει. Άμα σε κερδίσει τώρα η Κίμι, πέφτεις. Όχι, ένα λεπτό. Αν χάσει ο Άρης από την Κίμι, κινδυνεύει όντως να πέσει. Και τώρα κινδυνεύει. Όχι, δεν κινδυνεύει. Καλά, πλάκα κάνεις. Κοίτα βαθμολογία. Ωραία. 11-12. 11 ο τελευταίο, 12 εσύ. Βαθμολογικά φυσικά κινδυνεύω. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι, αφού έπεσε προηγουμένως. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Ποιος με έριξε. Μόνος έπεσε. Σκόνταψες. Μόνος. Σαν τους Αριανούς έπεσα μόνος. Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, αυτό για τα μεταγραφικά μας εκεί είναι. Δύο χάφε λοιπόν. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται για να τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα. Τώρα φυσικά με τους από κάτω ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, έτσι, γιατί θα δώσουμε μάχες ώστε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Για μένα, αν συνεχίσει έτσι το πρωτάθλημα, θα τελειώσει την ημέρα που θα παίξουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εφόσον γίνει το παιχνίδι, γιατί με το Ολυμπιακό ποτέ δεν ξέρεις, το είδαμε και πέρσι, και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μετά από εκεί και πέρα θα τελειώσει και το πρωτάθλημα. Θα σταματήσουν δηλαδή το τρελοκομείο αυτό εδώ. Αλλά μέχρι τότε θα είναι σε πόλεμη κατάσταση. Το επόμενο δίμηνο. Δηλαδή, το μόνο που μπορούν να σου κάνουν φέτος είναι να πάρουν φόρα από το χορτιάτι από πάνω και να κατέβουν με φόρα. Λοιπόν, μιλάμε για τελειωμένο πρωτάθλημα εδώ και δύο μήνες. Έχουν 9 μάτς εκτός και 6 εντός να δώσουν. Εντάξει, έχω τον Ολυμπιακό εδώ, έχω τον Άρη εδώ. Ποιον άλλο έχω. Δεν μπορεί να το χάσει ο ΠΑΟΚ αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο. Καλό θα είναι οι φόβοι σας να γίνουν πραγματικότητα, αλλά δεν θα γίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, μην τρελαίνουμε. Φέτος φιλάμε γιατί όταν κύγεις από το γάλα, εντάξει, το γιαούρτι. Δεν υπάρχει ομάδα. Γύρω στο Μάρτιο θα πάω να αγοράσω το ντρούλινγκ. Τι αγοράσεις. Το ασπίδες. Θα πάω ένα διήμερο. για να μην ακούει τους παραγγελισμούς. Ένα διήμερο στην Αθήνα θα πάω. Εντάξει. Να δώσω και μια πρόβλεψη. Λοιπόν, αποχώρηση Παντελίδη μετά το ΠΑΟΚάρης. Να το δώσω πρόβληψη από τώρα. Το γράφω. Θα τον είχα διώξει, σου είπα. Εφόσον έχασε αποκλείστηκε από τον εργοτέλεγο, θα τον είχα διώξει. Εγώ. Άκουσε με, Ζάχο. Είχατε καλό προπονητή. Εγώ σε είχα πει από τότε γιατί δεν τον γουστάρω καθόλου τον προπονητή. Εντάξει. Τώρα ξέρεις τι με κάνεις. Σας έστειλε μια ομάδα. Με το που έστειλε την ομάδα ο άνθρωπος, πέσα να το φάνε όλοι ότι δεν είναι καλός, ότι όχι, δεν ξέρω εγώ τι. Με κάνεις να πάω κόντρα σε αυτό που εγώ δεν λέω ότι είναι καλός ή κακός. Επαναλαμβάνω. Και η άποψή μου και τότε όταν ήταν το θέμα ήταν ότι έπρεπε να τον αφήσουν για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Το είπε αυτό. Εντάξει. Αλλά τώρα ξέρεις τι με κάνεις να πω. Ο καλός προπονητής πήγε στην Ισπανία και από 4 σε 4 είναι.
Τέσσερα μέσα, τέσσερα έξω. Εννοείται, πήγε στην ομάδα του Μανώλου Χιμένες, το άλλο μεγάλο προπονητή. Ναι, αλλά ο καλύτερος που ήρθε στην ομάδα που ήταν, κάνει πορεία πρωταθλητισμού χωρίς αυτόν. Δεν είπα ότι είναι καλύτερος. Τον πήρες. Τι πήρες για χειρότερο. Τώρα προηγουμένως λέμε. Και τον Κολάσο τον πήρα βασικό στην Boca Juniors. Ήταν και ο άλλος ήταν βασικό στο Αμβούργο αρχηγός. Και δεν μπορούν να ακουμπήσουν την μπάλα. Να δούμε λοιπόν και τον αντικαταστάτη του Κολάσου. Και θα κρίνουμε. Όχι, στο τέλος θα κρίνουμε και τον αντικαταστάτη. Έως τώρα πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Παντελής. Τέσσερα. Αντικαταστάσεις του Κολάσου δεν υπάρχει. Ο Κολάσου δεν ήταν ποτέ βασικός. Τέσσερα έπαιξε παιχνίδια. Πέντε. Τέσσερα. Ο Παντελής με το κύπελο. Πέντε με το κύπελο. Τέσσερα με το κύπελο. Πέντε με το κύπελο που να έπαιξε. Ένα, δύο. Όφι. Τρία, τέσσερα. Τρία πρωταθλήματα στο τέτοιο δεν ήταν ο Παντελίδης, ήταν υπηρεσιακός. Α, με τον Όφη. Με τον Όφη. Όταν φέρνει 10 παίκτες καινούριου, κάποιο δεν θα σου βγει. Δεν πάει να σου βγουν και όλοι. Γι' αυτό λέμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ βλέπω χειρότερο Άρη με τον Παντελίδη από ό,τι έβλεπα με τον Ερέα. Πάντως καλύτερο δεν είναι σίγουρο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν πικάρω. Δεν είναι καλύτερο σίγουρο ότι έπρεπε να υπάρχει μία έστω. Βέβαια τον άνθρωπο για να μην τον κάψουμε, θα περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα κάνει μετά το. Δεν είναι να το διάψουμε. Εγώ την άποψή μου, Θαρσό, την είχα πει δεν ήταν από. Την ξέρετε, έτσι την έχω πει, ότι αυτό δεν είναι προπονητή για μένα. Αν είναι προπονητή, είναι. Όχι αγωνιστική χρονιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θόδωρα. Γεια σου, Θόδωρη. Έλα, άντε, γεια σα. Καλέ γιορτέ, παιδιά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Και αύριο προλάβουμε. Σου δώσουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα το έχει. Γεια σα, Θόδωρη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν. Πάμε στους υποστηρικτές με πρώτο και καλύτερο το Escobar Espresso Coffee Bar. Η διεύθυνση του γνωστή πλέον Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ενθέων για το τηλέφωνο το 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε. Τώρα το στέκεις της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League, Football League και της αγαπημένης σου ομάδος Μανώλης Καλογεράκης, ο Μάνος ο φίλος μας. Και ο άλλος ο φίλος μας, ο Νίκος ο Μπουγάτσας, εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Πού το βρίσκουμε, Αγίου? Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων. Ωραία, ωραία. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το πιστοπολείο Πορκίτο. Από τους καλύτερους γύρους στην πόλη, χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια, παρσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα. Ολόφρυσες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραούλη και Δημητρίου 52. Delivery στο 23-15-20-55-55. Κατεβάζετε τώρα την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε 20% για κάθε παραγγελία σας. Skies Aviation Academy. Την ευχαριστούμε για ένα ακόμη βράδυ που ήταν και μαζί. Αυτή να μας ευχαριστεί. Ε? Και αυτή να μας ευχαριστεί. Και αυτή μας ευχαριστεί. Μας θυμάει. Πάει καμιά βόλτα με το γύρο της πόλης. Σωστά. Και κανένα πίτα γύρω να φάμε μετά το γύρο της πόλης. Πίτα γύρω από το πορκέτο. Μια φορά έκανα την κίνηση και μας ξεχάσανε μετά. Η οποία Skies Aviation Academy είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο επισκεφτείτε το skies.gr και το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy του 23 9 20 21 100. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιορδάνη Τσερκέζο, το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, εγγυημένο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, συνέπεια προς τον πελάτη, εγγύηση στην εργασία, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του είδους, καθώς και επισκευή στο θαμμένο σας μάν του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος στην Νεάπολη, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκόρπιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για δωρεάν όμως τεχνικό έλεγχο, σημειώστε το, να κάνετε το σέρβις σας, την επισκευή σας και δωρεάν κουτραντάν τεχνικό έλεγχο, λέτε από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τρέγια Ντρούλινγκ. Γράψτε το τηλέφωνο 2310-635-809 το φίλο μας τον Ιορδάνη Τσερκέζο, λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 252. Να ευχαριστήσουμε και το γυράδικο το μοναδικό στην Προφήτηλία 75, την ψαροταβένα Πορφύρα στην κάτω Τούμπα Επιδαύρου 30, το μεζεδοπολείο Μπακάλικο στην Ωραιοκάστρου 133 και την ταβέρνα, οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια, τον αδερφό τον Άκη, στο Ρετζίκι, στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, όπως και τον καλό μας φίλο τον Μανώλη, στην Κολέτη, με το υπέροχο όνειρο live strip
Show. Τα πιθάρια με τη νέα χρονιά πρώτο Θεός θα τα επισκεφτούμε γιατί το έχουμε τάξει. Εντάξει. Και όπως και επισκεφτούμε. Στο όνειρο. Ναι. Θα σου εξηγήσω το όνειρο μετά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο. Δεν θες εκεί, θα σου εξηγήσουμε τώρα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο πρώτο Θεός στις 10, αύριο, Παρασκευή αύριο, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε γιατί έχουμε καιρό. Στις 10 θα είμαστε εδώ για την εκπομπή. Πάμε χαρά, κάνα τραγουδάκι, αλλάξει η γωνιά σε 2-3 μέρες. Έχω και μια ιστοριούλα να σας πω τι έγινε το Σάββατο. Εντάξει, ήθελα και εγώ βέβαια να πω για την απίστευτη πρωτιά που έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρετά το 2018 σε όλα τα πρωταθλήματα της Super League πρώτος. Μπράβο, μπράβο. Στην κανονική, την αντρική ομάδα, στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17, στην ΚΑΠΑ 15, σε 41 ματς είναι αίτητος. Και στην ΚΑΠΑ 5 είστε πρώτοι. Είναι αίτητος, δεν υπάρχει αυτό το ρεκόρ. Λοιπόν, δεν υπάρχει παντού πρώτος. Συνεχίζουν. Λοιπόν, συνεχίζουν τα Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσκοβίτης με την εκπομπή Μπάλαντε. Να ευχαριστήσουμε τον Ιωάννη Ζάτση, τον ηχολήπτη μας. Όντως. Έτσι, να ευχαριστήσουμε και όλο το ακροατήριο που ήσταν συντονισμένοι και σήμερα στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Καλό. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια σας, καλό βράδυ.